Ο ένας από τον άλλο, γιατί η ένωσή τους συνιστά τη ζωή. Σε ευχαριστώ, του είπα. Μάθε λοιπόν το φως και αναγνώριζέ το. Μόλις τελείωσε αυτά τα λόγια, με κοίταξε κατάματα για αρκετή ώρα, έτσι που άρχισα να τρέμω στη θέα του. Όταν συνήλθα και σήκωσα το κεφάλι μου, είδα στο νου μου ότι το φως αποτελούνταν από αναρρύθμιτες δυνάμεις που διαμορφώθηκαν τελικά σε ένα κόσμο απεριόριστο. Αυτά ήταν που στοχάστηκα, διαλογιζόμενος πάνω στα λόγια του Πιμάνδρε. Αλλά βλέποντας με έκπληκτο, μου είπε πάλι. Μέσα στο νου σου είδες το αρχέτυπο είδος, το απέραντο, που υπήρχε ακόμα και πριν από την αρχή.
Hello everybody. Είναι ωραία μιλιά ρε. Ναι ρε. Καλησπέρα παιδιά. Ξεκινήσαμε σήμερα, ακούσαμε σε να πούμε κατευθείαν στο ψητό. Ακούσαμε πρώτον κομματάκι Perfect Circles, το Annihilation. Συνεχίσαμε με πέτους ρε πίτσα τούτους. Γεια ρε. Σε καλωσόρισα καν, ο κόσμος ήδη ξέρεις. Δεν χρειάστηκε να σε κάνω introduce την φορά. Ναι. Ποιον δεν χρειάζεται ούτε εγώ να κάνω introduce στον εαυτό μου. Έτσι. Είμαι στο απόγειο της καλύτερας. Σαλή, είσαι στο Zenith. Το λοιπόν ρε, σήμερα να ακούσουμε το μαράζι της φωτούλας. Το μαράζι κάθε ανθρώπου. Μας δεν ξέρω για ποιο λόγο σήμερα να παίξουμε τόσο down μουσική. Εντάξει, εγώ είμαι καλά τουλάχιστον. Κι εγώ είμαι καλά. Εντάξει, ναι, ούτε εγώ. Εν το συζητήσαμε, ενώ σου, αν το συζητούσαμε κιόλας ήταν να το αποφεύγαμε το να παίξουμε την μουσική, αλλά eventually να το κάνουμε, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, μουσική που αρέσκει στο σκοιό μας, είτε είμαστε καλά είτε δεν είμαστε καλά, είναι ωραία μουσική, ρε μάγα. Το καλύτερο για που έχω εγώ να πω για την μουσική, γενικά επειδή σήμερα να παίξουμε μουσική, αν έτσι λίγο πιο depressed, ας πούμε. Το πιο ωραίο μου μουσική είναι να την ακούεις άμα είσαι τέτοια καλά η αλήθεια. Είναι εξαπολαμβάνεις την πολλά καλύτερα πιστεύω. Ναι, ναι. Είσαι και πιο αντικειμενικός, έτσι πιάνει ο κλάμα, ας πούμε, ρε. Ναι, ρε, ναι. Δεν μπορεί να σε επηρεάσει τόσο. Επηρεάζεις αισθητικά, αλλά είναι μπαινή μέσα σου να σου προκαλέσει πράγματα, ας πούμε, και είναι ακόμα πιο ωραίο. Εν τω που συζητούσαμε και προχτές, ρε, ότι αν έχεις επιρροές που διάφορες μουσικές, ας πούμε, μπορεί να είσαι καλά και να ακούεις τα πιο σκοτεινά κομμάτια του κόσμου και να σε εκφράζουν, ας πούμε, ενώ είσαι καλά. Ενώ ούλαν οκέι στη ζωή σου, εσύ να ακούεις κομμάτια κατάθλιψη και να σε εκφράζουν για κάποιο λόγο. Ακριβώς. Νομίζω ο λόγος είναι επειδή είναι γεμάτα συναίσθημα τις παραπάνω φορές. Καταλάβες, δηλαδή είναι κομμάτια που είναι για... Τέλος πάντων, ακούσαμε Perfect Circle πρώτα και είπαμε να παίξουμε και δύο τρεις ελληνικές μπάντες έτσι στην αρχή, οπότε το δεύτερο και το τρίτο κομμάτι ήταν που Σιάννα Μέρκιουρι ήταν ένα interlude, η τύπισσα που μιλούσε και μετά ακούσαμε το Horse Dark As Night, δόξα. If we were blind, ναι, τι να ακούσαμε μετά. Anyway, ελληνική μπαντουά, νομίζω έφκαλε ένα δίσκο και ένα δυο EP. Ψάξε τους ρε, σας αρέσει να ψάξε τους. Ναι. Εντάξει, παραλλήλα με τα κομματάκια που παίζουν σήμερα ένα... Διάλεξα κάποιες φωτογραφίες, μια που είναι κάθε πάντα είναι η καλλιτέχνη, ξέρω, και γράφει και που κάτω την πάντα που ακούμε τώρα, είναι γράψα κομμάτι, είναι έτσι για να παίρνετε να... Ναι, θα ψάξετε, να ψάξετε την πάντα και να ακούσετε και κάτι άλλο στο process, ναι, γενικά, να βρείτε το κομμάτι. Γενικά κάνουμε ένα update σιγά σιγά. Σήμερα γράφει την πάντα, ας πούμε. Ναι. Και δουλεύκουν όλα. Την επόμενη φορά να δουλεύκουν όλα, να γράφει την πάντα και μπορεί να γράφει και το κομμάτι. Ακριβώς. Σιγά σιγά. 7 μήνες έχει που κάνουμε το πράγμα, εντάξει. Τι άλλο πράγμα, ρε. Λογικό να είναι. Για όσους δεν ξέρουν, να πούμε και πάμε έτσι να κάνουμε, ότι εσύ τώρα είσαι στο Λουξεμβούργο, εγώ είμαι στη Λευκοσία. Ενώ είμαστε στον ίδιο χώρο και πάμε το πράγμα για τη γουστάρουμε. Και γενικά προσπαθούμε κάθε φορά που κάνουμε το πράγμα να έχει διαφορετικό θέμα, ξέρω, διαφορετικό κόνσεπτ. Σήμερα είπαμε ότι είναι να παίξουμε λίγο έτσι πιο depressed κομμάτα και να πούμε και μετά για το ποιος είναι ο κύριος που έχουμε στον τίτλο της σημερινής της φάσης, να μιλήσουμε και λίγο, να πούμε λίγα πράγματα για τα love songs και τούτα, ξέρω, τα τραγούδια που γιώνεις λίγο. Ό,τι ξέρουμε και για τις μπάντες να το πούμε. Σίγουρα, να μιλήσουμε και λίγο για το που γίνεται τώρα στον τόπο μας, στη χώρα μας, με τη μουσική, με τα καλλιτεχνικά δρόμενα γενικότερα, με την κατάσταση, να κάνουμε ένα update που είναι κάτι που φροντίζουμε πάντα κάνουμε. Να πω ότι απλά που πίσω, όσον είναι να μιλούμε, μπόψε, παίζει, ακούμε Cave Children, που την Ελλάδα, πάλι πάντα που την Ελλάδα. It's just to let you know
Ότι ακούμε που τον ακούμε που δίσκο βινιλίου τώρα. Ρε, έπια το πρώτο μου πηγά, είπα σου. Είπες μου το, είπες μου, στείλες μου και φωτογραφία νεχτές. Φίλε, τα βινίλια είναι άλλη φάση. Ναι, να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση με το κόψη για τα βινίλια. Ναι, 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 σίγουρα, σίγουρα. Να τα το λοιπόν, να συνεχίσουμε να ακούσουμε και άλλα κομματάκια, ξέρω εγώ, να ακούσουμε ακόμα δύο μπάντες που Ελλάδα. Να ακούσουμε Μπαλοθάιζερ. Και τα γενέθλια του σήμερα, ρε. Του Παύμα. Ωραίος, ωραίος. Να ακούσουμε Μπαλοθάιζερ και μαζί του, μετά από τούτο, να ακούσουμε Sleeping Pillow, ακόμα δύο μπάντες που την Ελλάδα. Και να συνεχίσουμε μετά με κουβεντούες, πράγματα, ιστορίες, κακά. Άντε.
Yeah. Ωραία μπαντουάκια του, τι, α. Ναι ρε, σε λπινκ πύλο πολλά δίνω την μπαντά. Μισό λεπτό να διόδαμε την εικόνα τους να βρω το καταπληκτικό μας λόγο. Το λοιπόν, ακούσαμε Balothizer και Sleeping Pillow. Το πρώτο τραγούδι είπες μου, το τίτλος του βάστου αλπού με Hugging. Αγκαλιάζω δηλαδή, αλλά είπες το actual name του κομμάτου τον Μπενί. Αγκαλιαστός. Ο Αγκαλιαστός. Ξέρεις ρε, είναι ονόματα χωρών. Κριτικό, όπως είναι ο Αντικριστός, ξέρω εγώ, ο Πολογιαστός, να πούμε. Ναι. Και... Hugging. Αγκαλιαστός. Ναι. Εξυπνούει. Ρε να πω να ξεκινήσω βομβαρδισμό με πράγματα για τα love songs. Το λοιπόν... Ρε εντάξει, εγώ και βλέπω τα ούλα σαν love songs. Όχι, ούτε εγώ, εντάξει. Ναι, μένε υποτονικά κομμάτια, αλλά εντάξει, πολλά από αυτά μπορεί να μένε love songs, actually. Εντάξει, ναι. Ενώ... Έχει αρκετά που τα ακούν να παίξω απόψε, που είναι κατά ανάγκη love songs, αλλά έχει καμπούσα που είναι. Απλά, εγώ λόγος που ήθελα από μια κουβέντα από την αρχή, είναι επειδή είναι πιο ωραία ούλα μετά αν το συστούν το πράγμα κατά νου, ας πω. Δηλαδή, εγώ πήγαινα να πω θυκευάσα ούλα του τα τραγωθήκια τα λίον depressed, τα αποκτήσα λίον παραπάνω νόημα, ας πούμε. Τέλος πάντων, ο Nick Cave, είχαν κάνει ένα lecture ο Nick Cave. Και μίλησε για τα love songs τέλος πάντων πάνω σε ένα δίσκο του δικό του που είχε βγάλει τέλος πάντων και είπε μια κουβέντα βασικά για τούτον μίλησε και ο Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα για τούτον τέλος πάντων είχε μια λέξη πορτογαλική που το βάλα και στο post μου στο Facebook και είναι η τελευταία λέξη που έβαλα που σημαίνει ανεξήγητη αίσθηση λαχτάρας. Και είπε ο Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα τώρα ότι ό,τι έχει σκοτεινούς ήχους έχει και την ανεξήγητη αίσθηση λαχτάρας που είναι μια μυστηριώδης δύναμη που όλοι νιώθουν αλλά κανένας ακόμα και ο πιο μεγάλος φιλόσοφος δεν μπορεί να εξηγήσει. Και γενικά τούτον το κόνσεπτ της ανεξήγητης αίσθησης λαχτάρας εμένα ανέψησε με ας πούμε ενώ σου τούτα τα κομμάτια τα λέω πιο depressed ενώ σου άμα έχεις in mind το πράγμα να αποκτούν πολλά πιο ευκατανόητο νόημα, ας πούμε. Ναι. Σε ψησενά, κατάλαβα. Ουσιαστικά, έτσι και μου λαβείς, ρε φίλε, είναι ότι για κάποιον λόγο, τα κομμάτια μέσα σου εκφράζουν, ας πούμε, ακόμα και δεν σε εκφράζουν ουσιαστικά. Ναι, ρε, επειδή... Σαν να είσαι προγραμματισμένος να σου αρέσει. Ναι. Και επειδή έχουν μέσα τους κάτι παραπονιάρικο, να το πούμε έτσι, που όλοι έχουμε μέσα μας και κανένας δεν μπορεί να το εξηγήσει και γι' αυτό που λέμε ότι κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, μπορεί να είναι το θέμα ακούστα, αλλά whatever, ενώ ακόμα και όταν είσαι τέλεια, αρέσκεις να ακούεις τον το πράγμα, να μπαίνεις σε τον τη φάση, να κάνεις τον την κατάσταση, ας πούμε, να μπαίνεις into the zone, ας πούμε, μερούν τους ήχους, τους πιο σκοτεινούς. Ναι. Εντάξει, που την άλλη εγώ γνωρίζω και ανθρώπους που ρε φίλε, μπορεί να είναι καλά, αλλά να διωστούν μια μέρα και να πούν ότι σήμερα θέλω να είμαι καλά. Ρε φίλε, ξέρω, θέλω να κλαίω σήμερα, θέλω να πιω σήμερα. Σήμερα θέλω να είμαι καλά και μπορεί να πιένουν όλα τέλεια. Ξέρεις, ο άνθρωπος είχε το και τούτον ανάγκη. Ναι ρε, σίγουρα. Να πεις εμένα. Τέλος πάντων. Πελάμος. Εντάξει, τώρα έπαιξαμε κυρίως ελληνικές μπάντες. Τώρα είναι η φάση που να αρκεψιά μας μπει το YouTube τώρα. Που να αρκεψούμε να παίζουμε Αμερικανιές γιατί... Αν δεν παίζουμε να σκαρεβάσει. Ένα μας σκαρεβάσει όχι ας πούμε αλλά εντάξει να το κανονίσουμε να δούμε και ευκάλλει μας να μην το πεις. Ευκάλλει το YouTube ρε παιδιά κάποιες φορές επειδή δεν έχουμε πνευματικά δικαιώματα για τα παιδιά που αναπαράγουμε. Μαλακίες. Ευκάλλει μας warnings ότι εντοπίσαμε υλικών το οποίο το ένα και το άλλο. Έτσι προσπαθούμε να προλάβουμε όπου συμβαίνει, να το κλείσουμε το κομμάτι ή το ένα ή το άλλο για να μας καρεβάσει, αλλά τέλος πάντων. Και απλά λόγω του σε έναν προλόγο επειδή να συνεχίσουμε με μπάντες που Αμερική τώρα και ξέρω πιο γνωστές τέλος πάντων με πιο πολλά views μες στο YouTube, άρα πιο εύκολο να τα εντοπίσει ο αλγόριθμος του YouTube τέλος πάντων. Μόνο το τέλος πάντων να λάβω τις λέξεις που λέγουμε αλγόριθμος και...
μιλώ πολλά επιστημονικά για σένα, να κατεβάσω λίγο το επίπεδο. Νομίζω και άλλο. Ρε, ήθελα να ξενέσεις ζητήσαμε οι δυο μας, apparently, τη φάση του φέγγαρου, το φέγγαρος ριάκ. Ναι, είναι αλήθεια, σκεφτήκα το και εγώ πριν, αλλά είπα... Πόσο γραμμάτη πρωτοβουλία, ρε, εντάξει, μόλις το είδα, απλά είπα επιτέλους, μάλλα, επιτέλους. Ξέρω ότι μες στην Κύπρο, ας πούμε, έχουμε γίνει τα 4-5 φουλ εξοπλισμένα και φουλ καλά στούδιος και απορούσα καλά ρε, τούτοι άνθρωποι γιατί έκαναν κάτι ενώ να κάνουν έναν stream, ας πούμε, με όποιος καλλιτέχνες θέλουν στη York. Ό,τι μουσική θέλουν να παίξουν, ό,τι θέλουν να κάνουν, να δουν θεατρικό, να δουν, αλλά αφού έχουν τον εξοπλισμό και αφού και ήδη δουλεύουν. Εντάξει, να μου πεις τόσο τομέας, δεν επηρεάστηκε τόσο ο τομέας του engineering της μουσικής, γιατί οι δουλειές που βγαίναν ισχύουν ακόμα σε αυτόν τον τομέα. Αλλά για παράδειγμα, η Λουβάνα, ρε φίλε, που έχει το στούντιο το 1163, σκεφτούν ότι ήταν μια πολλά καλή κίνηση να κάνει του στιγμή που έγινε ο εξοπλισμός και του στιγμή μπορεί να γίνει ένα stream αναλόγως εύκολα. Και εδώ, κάνει το. Θέλεις να σας πεις, Πέτρι, δεν μου κάνει. Βασικά, ανακοίνωσε η Λουβάνα πριν δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος, ότι να κάνει μια σειρά που live stream συναυλίες. Έχει έναν artist κάθε μέρα, ας πούμε. Να πούμε και τις μπάντες, μισό λεπτό να το βρω να πούμε και τις μπάντες. Που τούν το πράγμα είναι να πάει τώρα να το βρω το post, να σας τα πω λεπτομερώς, να με λάλλω επιλάρες. Γυρευκό και εγώ. Ναι. Τέλος πάντων ονομάζεται Φέγγαρος React. Μπράβο. Και ξεκινά... Και η αντίδραση του Φέγγαρου στην... Στην κατάσταση, στη φάση. Στην κατάσταση ουσιαστικά στο ότι οι καλλιτέχνες, οι performers, όπως είπαμε πολλές φορές, άμεσα αντιρεασμένοι που τούν το πράγμα. Ναι. Και μιλούμε ότι ποιον είναι ένα αστείο. Δηλαδή επέρασε πάρα πολύ καιρό. Στην αρχή έλεγαν ότι εντάξει ρε, δύο μήνες, τρεις μήνες, άντε σφίχτου και να περάσουμε και να ξανάρθουμε στα lives. Και... Ναι ρε, δάμε, θυμώ την προηγούμενη φορά που κάναμε την εκπομπή του το πράγμα τέλος πάντων. Συζητούσαμε να θα... ήταν άνοιξη, ας πούμε, ήταν δύο μήνες πριν το καλοκαίρι και συζητούσαμε ναι ρε, αλλά ο καλοκαίρι μπορεί να ανοίξουν τα πράγματα, εσύ πιστεύεις ο κόσμος να πηγαίνει και θα φορέσει τις συναυλίες και... Φτάμε τώρα 7 μήνες μετά, ας πούμε, και ακόμα ενώ πάνε να σου πει ο Φέγγαρο, ρε φίλε, ότι εντάξει, ας πούμε, έτσι μεγάλες παραγωγές. Εν και μπορείς να πεις πει μια μέρα στέλνε, ενώ κάνουμε και μετά το ακυρώσεις. Περιμέναν και ρούλι και ξέρω, αλλά εντάξει, ρε φίλε, είμαστε μέσα στον την κατάσταση 8 μήνες τώρα, πόσον καιρό, ας πούμε. Ρε φίλε, πάντως ήμασταν στο πρώτο lockdown και συζητούσαμε ότι εντάξει μαλάκα, πέρχει το καλοκαίρι, περάσουμε καλά και θυμάσαι ότι το καλοκαίρι είμαστε όλοι πολλά επιφυλακτικοί, όπου και ανεβιέναμε. Ακριβώς. Δηλαδή, τώρα είμαστε όντως 8 μήνες και εγώ πιστεύω ότι ακόμα και του χρόνου το καλοκαίρι θα... Ρε, αν λέμε του χρόνου ουσιαστικά εννοούμε σε 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, δηλαδή έχουμε μέσα του Δεκέμβρη και τότε η κατάσταση ξεκίνησε μέσα του Μάρτη. Ναι. Άρα φαντάζομαι και τώρα το καλοκαίρι, εν και να μπορεί ο άλλος πολλά εύκολα να πάει σε μια συναυλία με 5.000 άτομα κάτω. Φίλε, εγώ πιστεύω ότι το καλοκαίρι να σου κάτι, ενώ σου κάποια μεγάλη παραγωγή που κοφκεί, δεν θα είναι κοφκενούς της, που θέλει να κάνει τα πράγματα σωστά. Θα κάνει τίποτε ούτε τον καλοκαίρι, όπως και να είναι η κατάσταση. Ενώ που συζητούσαμε και μαζί την άλλη φορά, ότι ας ξεκινήσουμε από πιο μικρά πράγματα, δηλαδή από μια μουσική σκηνή, που λαϊβάκια, έτσι, που θα πω, και έτσι μεγάλες παραγωγές, καλό θα ήταν να περιμένουν άλλο μια χρονιά να με ρωτάς εμένα. Ακριβώς. Να δούμε να μπορεί να γίνει μια κατάσταση. Ακριβώς. Τώρα σπάντα βρίσκεσαι στο δρόμο του αλλού μες στα μάτια και μες στο στόμα και νιώθες θεός μα, νιώθες το πιο ωραίο συναισθήμα του κόσμου να έρχεται μια μας χάλη και σε βρίσκει την ώρα που καμίσεις. Αφού στις συναυλίες παγιάνω μπορεί να θέλεις να φτύσεις και έφτυνες πάνω σε κάποιον άλλον, ας πούμε, ενώ σκόπιμα. Και τώρα, εντάξει. Ναι ρε, τώρα είναι και crowd surf και πράγματα. Anyway, έλα να δούμε για το... Τώρα να σου πω για το, να πούμε και η Λουβάνα, δάμε.
Λοιπόν, το post ξεκινά και λέει «People need music. Artists need to perform. Therefore, Fengaros reacts». Και λέει «Δάμε, που τις 10 ως τις 31 του Γενάρη στο channel του στο YouTube, να έχει μαλακές που λέω». Περίμενε. Τι ρε, δεν είμαι καλά που λέω. Ναι, που είσαι εγώ Γενάρη ως 31 Γενάρη, να έχει καλλιτέχνες έναν κάθε μέρα, όχι κάθε μέρα πιντωμένοι. Να πω τις μπάντες, δάμε που τους καλλιτέχνες τέλος πάντων που να παίξουν. Ναι ρε. Λαλιά, το πρώτο Delirium Elephants, George Σιδηρόπουλος, Private Garden, Ναβαντάμα, Δημήτρης Μεσημέρης, Μεταξάς, The Smallest Creature, Ερικα Σωτήρη και Βασίλης Φιλίππου. Εντάξει, ουσιαστικά μέρα παραμέρα ένα και έναν act ούλα από την Κύπρο, να δεν κάνω λάθος. Ναι, μπράβο. Τα οποία να μπορούμε να δούμε χωρίς καμιά χρέωση, δηλαδή είναι ticket, ένα live stream που είστε λίγαν της Λουβάνα στο YouTube, αλλά υπάρχει επιλογή να κάνουμε... Θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη εισφορά, εντός να πω. Να στηρίξουμε, ας πούμε. Ναι ρε, να στηρίξεις το πράγμα. Δεν ξέρω αν θα διαλέγεις σε ποιον καλλιτέχνη θα δεις να πάντα λεφτάζω και τέτοια, να τα δούμε τίποτα. Πάντως υπάρχει επιλογή να στηρίξεις τον καλλιτέχνη ακόμα και με τούν τον τρόπο. Μπορεί να λέγει κάτι που χρειάζεται να γίνει, πάρα πολλά καλή ιδέα. Πάρα πολλά καλή ιδέα, γιατί έχει και εμείς, ενώ σου που είμαστε φαν της σκηνής, να έχει καιρό να δούμε καλλιτέχνες να παίζουν, πέρα από κάτι ακούστηκε. Έχει καιρό να παίξουμε, ρε. Έχει καιρό να παίξουμε, ενώ από όποια μερικά να το δεις, ένα ακό στα Τσίνα, ας πούμε, ρε φίλε. Ρε, σκεφτώ ότι εμείς, που υποτίθεται, για παράδειγμα, έχουμε τους ανεμούριο και παίζουμε, ξέρω εγώ, τρεις φορές το χρόνο. Και λείπει μας το πράγμα. Σκεφτώ ανθρώποι που παίζαν κάθε εβδομάδα. Ανθρώποι που παίζαν τουλάχιστον δύο φορές το μήνα. Φίλε, εγώ σκέφτομαι τους καιρούς και τις καιμέρκες. Γιατί μπορεί η μία μερικά εγγένη που έπαιζαν δύο φορές το χρόνο, όπως είπες, και δεν μπορούν να εισπέξουν ούτε εγγένες, δεν μπορούν να κάνουν ούτε τούτο. Και η άλλη πλευρά εγγένη που έπαιζαν συχνά που μπορεί να βιοπορίζουν να τούτο και πλέον δεν μπορούν να κάνουν κάτι, ας πούμε. Κατάλαβες, είναι πολλά άσχημο και για τις δύο μερικές, ας πούμε. Ενώ σου... Ένα άσχημο, ρε φίλε, ένα άσχημο. Δεν ξέρω πότε να τελειώσει η κατάσταση, πότε να ξαρκέψουν να γίνονται τα live, γιατί με νόμιζεις και από το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι κάτι πρέπει να γίνει, ας πούμε, ήταν λίγο ανεμελός ο κόσμος. Πως Σεπτέμβριο τέλος πάντων που ξεκινήσαν έτσι σοβαρά η φάση ως τώρα, ενώ και τα live που γίνονταν και ξέρω και με τα μέτρα με τις ώρες και ξέρω ξεκινήσαν να κάνουν live η ώρα 6, η ώρα 11 το πρωί, εντάξει, πελαμός, respect, χρειαζόμαστε μια αλλαγή. Αλλά ρε φίλε, γίνεται ένας καλλιτέχνης να συνεχιά σε μια φάση δοκιμών και ρίσκου και ξέρω εγώ ρε φίλε. Ναι, είχαμε να σκεφτούμε πριν να μαχούμαστε για το να κατεβαίνει ο κόσμος στα live, το local σκηνή και ξέρω εγώ και τώρα έχουμε να σκεφτούμε το ίνταλος να γίνουν live, ας πούμε. Και ξέρω εγώ και να πρέπει ο καλλιτέχνης να κάνει evolve and adapt συνέχεια, evolve and adapt, ας πούμε, σε κάτι που θέλει ούτε να συμμετέχει, ας πούμε. Μπορεί να με γούστα να παίζω, ας πούμε, η ώρα 6 το απόγευμα, ας πούμε, και να αναγκάζομαι να το κάνω ή να κάνω την καρδιά μου πέτρα, whatever, για το κάνω, γιατί είναι έτσι η κατάσταση. Ναι ρε, και με τον τα μέτρα που φκένουν, αλλά κάθε τρίτσο λίγο φκένουν μέτρα ρε, δεν μου γίνεται. Κάθε τρίτσο λίγο αλλάσουν τα πράγματα. Και κάμε που άλλος σκέφτεται λύσεις για το πώς να πορευτεί ποτά για τα άλλους, ώστε να καταφέρει, έρχεται που κουπά, ξανά η φάση, που μια μέρα στη άλλη μπορεί να αλλάξει που γίνω στον ουρανό η απόφαση. Δεν έχει δουλειές τώρα. Ο κόσμος απολύει. Τέλος πάντων, ρε μαλακάτε, εγγιώσαμε το θέμα. Κάθε φορά που συζητούμε για τον εγκαταστάση, λέω ότι θέλω να ξαναζητήσουμε για τον εγκαταστάση. Ναι, και εγώ τέτοια, και εγώ τέτοια. Απλά λόγος που πάμε τώρα είναι επειδή εντάξει, είμαστε και παρέα δαμε. Και εντάξει, ρε παιδί, είναι πραγματικότητα μας. Ναι ρε, μπορεί να έχει και ο κόσμος που είναι μες στη φάση, δεν το νιώθει όπως το νιώθουμε εμείς. Είναι καλό να το...
Εγώ κουράστηκα σε συζητώ για τον θέμα. Πλέον αποφεύγω τον, υπάρχει κάτι άλλο να πεις, δεν έχει κανέναν που ξέρει κάτι, δεν υπάρχει λόγος να το συζητούμε. Ο μόνος λόγος που θέλω να κάνω είναι επειδή έχει κόσμο που μπορεί να αντιλαμβάνεται το πόσο επηρεάζει μια ομάδα ανθρώπων του την κατάσταση. Ας πούμε, όπως εκείνοι που δουλεύκαν σε χώρους εστίασης, σε δουλειές που κλείουν, σε δουλειές που να κλείσουν, σε δουλειές που κλείσαν. Δεν ξέρω, νομίζω είπαμε το την προηγούμενη φορά, οι τύποι που έχουν ζει τέτοια μαγαζιά, δηλαδή οι music halls και τέτοια, εκείνοι δεν ξέρω εντάλλως τι μαλεύκουν ρε, αλήθεια, δεν έχω ιδέα. Εκλάψα ρε, και κλαίσει. Εγώ παίρνω ως παράδειγμα πάντα το Ravens που στείλε με το γραφείο, που είναι και το μαχαζί που είμαι πιο πολλά συνδεδεμένος, ξέρω. Ρε φίλε, έχει 9 μήνες να δουλέψει. Μόνο και μόνο τα ενίκια ενός μαχαζούν τους 9 μήνες, μια περιουσία εντάξει. Και μπορείς να πεις του, δεν ξέρω, εξαρτάται και από η σχέση που έχεις με τον νικάρι σου, εντός τάδες, με τον ιδιοκτήτη ρε φίλε. Ναι. Αλλά δεν μπορείς να του πεις, ρίξε μου λίγο την ενίκια τη έτσι και έτσι. Anyway, ρε πάνε να ακούσω λίγη μουσικουά, γιατί να πιένω κλάμα σε λίγο. Ναι, πάνε λίγη μουσικουά χαρούμενη να φέρουν. Τελειά χαρούμενη. Το λοιπόν, κανονικά τώρα έχουμε να ακούσουμε Queens of the Stone Age, έβαλα μέσα στο πρόγραμμα. Να τα ακούσουμε, ναι. Εγώ εννοώ, τώρα. Να τα ακούσουμε. Να ακούσουμε Queens of the Stone Age τώρα. Μια πολύ ωραία κομματάρα, Villains of Circumstance. Να ακούσουμε και Roll Them Witches μαζί, ρε, δεν μπορείς να λύσεις. Καλό. Εντάξει, να ακούσουμε και μετά από τούτο με τους Queens of the Stone για να παίξει All Them Witches και να έρθουμε πίσω να σας πρίσουμε λίγο τη φάση σας. Άντε, φιά. Oh,
pray. I've been so close, I'm so far away. It's so hard to explain, so easy to feel. I need you now, nothing is real. Save me from the villains of circumstance before I lose my place. Michael's sword was just a hurricane being born.
think God's just a silhouette, face upon the mountain, thunder roar. Michael's sword's just a hurricane, being born in the valley again. Και ωραία τα κάνουμε τα πράγματα εδώ στη φάση μας. Μαλάκα, εντάξει, παιδιά, εσείς που μας ακούτε πρέπει να ξέρετε ότι άμα παίζει μουσική, εγώ με τον Πέτρο ουσιαστικά κουβεντιάζουμε και ακούμε την μουσική που παίζει και κουβεντιάζουμε απλά εμάς ακούτε. Σήμερα κουβεντιάζουμε την ώρα που παίζει μουσική. Απαραίτητα ακούμε τα κομμάτια για οι δυο, γιατί σε να είμαστε συμφωνημένοι ότι έρπελε σήμερα να ακούσουμε μουσική και άμα να μιλήσουμε, μιλούμε μετά. Ναι ρε, εντζερούν η φάση, ενώ αλήθεια, ας πω, ενώ σήμερα, κι άλλες φορές θέλω, αλλά σήμερα θέλω παραπάνω να ακούσω, ας πούμε, τα τραγουδικά που παίζω, ενώ είναι για η φάση τώρα, εντζε 12 η νύχτα, δάμε χαλαρά, το ένα το άλλο, ξέρω, πολλά ωραία φάση, ενώ για αυτό πόσο... Μια και κάνουμε τη δουλειά μου, για μου είναι να... Ακριβώς, ακριβώς. Ρε, αλλά πούμε, ήταν να πούμε πριν και είπαμε τελικά ποιος είναι ο τύπος που εδώ κάμε το όνομα της εκπομπής μας σήμερα. Λοιπόν, ρε, εμείς γυρεύκαμε όνομα, ουσιαστικά γυρεύκαμε κάτι καταφυκτικό. Περίμενε, περίμενε, θέλω να μαζευτούν όλοι πρώτα πριν το πούμε, θέλω να τα ακούσουν όλοι. Ποιος είναι να μπείτε, πάτε τώρα. Πάτε τώρα, ρε. Πάτε τώρα, λευκάρε. Λοιπόν, και τέλος πάντων, τούτο είναι το όνομα, μια τσιγερευκά είναι κάτι ουσιαστικά λυπηρό για τίτλο του δισεκτόμπης σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το όνομα του πρώτου τύπου, του τύπου που ανακάλυψε πρώτος ουσιαστικά έναν τρόπο θεραπείας για την depression, για την κατάθλιψη. Βασικά, τούτος ο τύπος, ο... Είναι ένας Γερμανός, ναι, είναι ένας Γερμανός χημικός που έζησε πολλά χρόνια στην Αμερική, τέλος πάντων, χημικός. Έψαξες τον, έψαξα τον. Ο οποίος εντός που εφήβρε το Prozac, το οποίο είναι αντικαταθλιπτικό φάρμακο, αν δεν κάνω λάθος μπορεί να είναι και ο πρώτον αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Και γενικά ο τύπος ήταν, ενώ ήταν huge thing το ότι ήβρε φάρμακο, ας πούμε, που να φακάζαμε, ας πούμε, στην... στην κατάθλιψη, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, εντός ο τύπος... Ουσιαστικά είναι ναρκωτικό, ρε. Ναι, ουσιαστικά. Κάμισα να νιώθεις ότι είναι ούλα πόμπα. Για τους εκλευκοσίας ή για τους υπολείπους που μπορεί να ξέρουν το καφενείο, το Prozac, ας πούμε, είναι το φάρμακο, τέλος πάντων, το αντικαταθλιπτικό. Και το όνομα της σημερινής μας εκπομπής είναι το όνομα του τύπου που το ανακάλυψε. Τιμήσανε και στην κατάθλιψη, ξέρω εγώ. Fuck him, που σκόρωσε την κατάθλιψη, ρε, ξέρεις. Να πω, πέμουν εσύ τι θέλεις να πεις, γιατί εγώ πάλι ήταν να πω κάτι του Nick Cave, και ξέρω εγώ. Είπαμε ήταν που ακούσαμε. Ακούσαμε Queens of the Stone Age, είπα και πριν ότι ήταν να τα ακούσουμε. Ακούσαμε το πρώτο τραγούδι μου, και που ακούσαμε τώρα ήταν Queens of the Stone Age, πάντα το κομμάτι Villains of Circumstance, και το δεύτερο ήταν All Them Witches, The Children of Coyote Woman. Ναι. Γενικά, παιδιά, μάθαμε για τα κομμάτια, έχει chat δαμένο στο YouTube και ρωτάτε μας, ρε. Μπράβο, στέλνε ρωτάτε ό,τι θέλετε, πέτε μας ό,τι θέλετε. Έβαλα πριν μες στο Instagram να ρωτήσω ή να μας πούν κάτι, ξέρω εγώ, ο κόσμος, οι χιλιάδες δάμε που συρρέουν κάθε φορά. Και, μαλάκες, ακούστε. Μια απάντηση είναι πια. Έπια μόνο μια απάντηση. Εντάξει, ένας άνθρωπος έγραψε κάτι, ο οποίος δεν το ξέρει λογικά ότι είναι ο μόνος άνθρωπος που έγραψε κάτι, αλλά ακούστε τι έγραψε ο μόνος άνθρωπος που πήγε στη διαδικασία να γράψει κάτι.
αφού υπάρχουν τόσοι μόνοι, γιατί υπάρχουν τόσοι μόνοι. Να το ξαναπώ, να το ξαναπώ, γιατί εγώ έφτιαξα 3-4 φορές για να συντονιστώ με τις λέξεις. Αφού υπάρχουν τόσοι μόνοι, αφού υπάρχουν τόσοι άνθρωποι μόνοι τους, γιατί υπάρχουν τόσοι άνθρωποι μόνοι τους. Και να απαντήσω, γιατί δεν πήγα στη διαδικασία να απαντήσω πριν, ότι επειδή ίσως εντός να σκεφτούμε ότι το να ζευκαρώνει άνθρωπος ή το να μένει μόνος του είναι... Είναι κακό, ρε φίλε. Είναι ένα αυτός σκοπός του άνθρωπου. Δεν ξέρω ακόμα, δεν το ψάξανε στη φύση του άνθρωπου τελικά ή αν προκλήθηκε από τα γύρω κατάσταση και κοινωνικά θέματα και τέτοια. Αλλά ναι, μπορεί να είναι γι' αυτό. Μπορεί ο άνθρωπος να μην είναι φτιαγμένος αποκλειστικά για να μαζί με άλλους άνθρωπους, τέλος πάντων. Κατά ανάγκη. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι με άλλους άνθρωπους όταν το νιώθει. Και να είναι με τους άνθρωπους που θέλει όταν το νιώσει ότι θέλει με άλλους άνθρωπους. Ναι, άρα γι' αυτό υπάρχουν τόσοι μόνοι. Ναι, ουσιαστικά εντάξει, είναι κακό να είσαι μόνος σου. Φτάνει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Γιατί αν είσαι μόνος σου, ουσιαστικά είσαι εσύ ο εαυτός σου και συνέχεια συζητάς με το υποσυνείδητο σου και συνέχεια κάνουμε τις τεράστιες κουβέντες με τον εαυτό σου, ας πούμε, αν είσαι μόνος σου. Τα πλήστα πράγματα που έχεις να πεις, τα πλήστα απλά του εαυτού σου μες στον νου σου. Άμα δεν νιώθεις καλά, κάνουμε τον εαυτό σου, ναι, για μένα σήμα να είσαι μόνος σου, αλλά... Αλλά δεν τα συζήτηση να είναι. Αλλά το, ναι, αλλά το μίστη. Το καλό να κάνεις και το σόφρο πράγμα να κάνεις σε την κατάσταση είναι να κάτσεις να δεις τη φάση σου με αυτό σου. Όχι να είσαι desperate για να μένεις μόνος σου. Γιατί είναι τούτο που μας δέρνει. Τόσο φόβος να μείνουμε με τη φάση μας μόνοι μας. Ναι. Και είναι τούτο που λέμε ρε. Δεν είναι λάθος να μείνεις μόνος σου. Φτάνει να είσαι μόνος σου και να είσαι happy. Να μην... Τέλος πάντων ρε μάλακα, ακούετε μου πολλά. Ξέρεις γιατί γελώ ρε μάλακα. Ξεκινήσαμε από τη μουσική που ακούμε. Εγώ είμαι καλά, ήμουν καλά και θέλω να είμαι καλά και μετά που νεκιώσουμε. Εγώ γελώ γιατί την ώρα που θυκιαβάσα το reply σου, το story. Ξέρω ότι είναι να το πω και να πάει κάπως έτσι κουβέντα και γελώ γιατί πριν κανένα μικρά τάχα συζητούσαμε ότι θέλουμε να βγάλουμε ποτέ σώψυχα σε το πράγμα που κάνουμε, ας πούμε. Ναι. Είδες είναι άλλος σε παίξα, τάχα είναι άλλος το φέρα σιγά σιγά. Τέλος πάντων. Να πάμε πίσω στο θέμα του πολιτισμού, ρε. Φίλε, εγώ είμαι πίσω, μόνο μπροστά πάω ρε φίλε, sorry. Να με κάνω μιούτ και κάνω το μόνο σου, πιένε μόνο σου πίσω. Βλέπα σήμερα ένα story και μιας και ένες πτήσεις το αεροδρόμιο του Λουξεμβούργου και μια τράπεζα έδωκε το αεροδρόμιο σε έναν τύπο να κάνει βίντεο κλιπ. Μαλακά γελώ γιατί έκανα μια ωραία συζήτηση και θέλες σου και καλά είναι σταματήσεις να μας πεις για ένα αεροδρόμιο. Άντε ρε μαλάκα, τώρα είναι μόνο να συζητούμε ότι είναι καλά να είσαι μόνος. Αστιεύκω, ρε, συγκρέχεις, ρε, όχι, θέλω να συζητούμε το πράγμα. Λοιπόν, έτσι που λέει μαλάκα, ένας τύπος σήμερα κάνουμε βίντεο κλιπ μες σε έναν αεροδρόμιο μόνος του, ας πούμε, και ξέρω, ήταν δίπλα από τα αεροπλάνα σε μια φάση, ήταν πάνω στις καλές τις κυλιόμενες, απλά τώρα είσαι huge πράγμα μόνος. Ξέρεις, εκμεταλλευτήκα την και το ότι είναι καλλιτέχνες και το ότι έχει επιβάτες στο αεροδρόμιο. Πελάμω και μια και είπες το να πω ότι επειδή είδα το χτες το βίντεο κλιπ και γύρευκα τρόπο να το σφινώσω κάπου σήμερα και εδώ και μου καταπληκτική μπάσα ως αντάξιος συμπαρουσιαστής που είσαι σε αυτήν την εκπομπή αδερφέ. Χτες έφκαλα βίντεο κλιπ που έναν τραγούδι που είναι τελευταίο του δίσκων οι 1000 Mods. Ψιλοείδα το, ρε πέλε. Φίλε, είδα το ολοκλήρω, μισό λεπτό να σου πω. Είναι που τα πιο ωραία βίντεο κλιπ που είδα γιατί είναι τεγιαρό. Εμπάτε δείτε το. Το κλιπ είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης είπε λίγο λόγος που το λέω τώρα, επειδή ο Τζίνι όπως ένα δείτε στο βίντεο κλιπ όσοι μπείτε στον κόπο να μπείτε το δείτε, εκμεταλλευτήκαν την πόλη που ήταν ευκαιρή μες στο lockdown, ας πούμε. Μαλάκα έχει πλανάρες που... Έχει μια φάση που είναι έναν κάτω που διασταυρώνει τον δρόμο κάπως. Έχει μια φάση που είναι έναν, δεν ξέρω, είναι ένας άνθρωπος μες στα μεσάνυχτα λόγια μόνος του απλά. Είναι ωραίο και βασικά το βίντεο κλειβαίνουν να θυκιο... Έχει διαδραματίζεται σε τρεις τόπους. Μες στην Οφικερινή πόλη, μες στο στούντιο που παίζουν οι 1000 Mods και μες σε έναν φάση σαλόνι που γεμάτων
junk food, σκουλούγια, ναι, κατσαρίδες, φαγιά, τρελές πλανάρες, μαλαγές, ρε, ότι είτε είσαστε εμπάτε δίδω, δεν έχει τρελές πλανάρες, πραγματικά διαρροθήκουν εντάλλως το φκάλας. Α, να μπούμε να δούμε τώρα, ρε. Ώσπου να έμβρις, εντός μου θα σου πω ότι, ρε πέλε, για μένα, η Μότς, δεν ξέρω, εμπεριέρχει η φάση μου. Πιστεύω ότι έκαναν τρεις-τέσσερις δίσκους, ας πούμε, διαφορετικούς. Και οι τρεις-τέσσερις είναι διαφορετικό μπράδο, ας πούμε. Πολλά διαφορετική μεταξύ μου, σαν αλήθεια. Με τον τελευταίο, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι πολλά χάπη. Δεν είμαι πολλά χάπη, όχι εν τον βρίσκω καλό. Μου άρεσε εμένα τόσο. Άρεσε μου, ρε φίλε. Απλά είναι πελάνα, όπως είναι πελάνα. Faith in Physics, για όσους δεν ξέρουν το τελευταίο άλπουμ, το Planet of Zeus, που κυκλοφόρησε και ρούμε στην προηγούμενη χρονιά. Ναι. Και εν τούτο ρε φίλε, ότι ουσιαστικά σκέφτεσαι ότι δεν μπορεί μια μπαντά συνέχεια αυκαλεί τον ίδιο δίσκο, να παίζει συνέχεια την ίδια μουσική. Ναι ρε φίλε, και να σου πω και κάτι, το πράγμα που είμαστε μαθημένοι να το ακούμε, ενώ ίδιο ηχόχρωμα που μπάντες, και ίδιο στυλ πάνω κάτω, αλλά μάθαμε να το ακούμε κυρίως που μπάντες που έχουν πίσω τους μεγάλες εταιρείες που δεν το ξέρουμε και γίνουσαν τους άνες μόνος τους οι πιο ανεξαρτητούς, όπως πιο μικροβελινικούς μπάντες, yeah, όπως είναι ελληνικές, και γίνουν μπορεί κάτι τέτοιο να κάνουν, μαλάκα, ενώ σε επειδή γίνουν έχουν εταιρείες που πίσω, το ένα το άλλο, marketing και ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ, άρκεψα να σκέφτομαι ότι μπορεί και να μην γίνει που είχαν ανάγκη να αλλάξουν τον ήχο τους ή έφτιαναν τους κάτι διαφορετικό, να έχουν και κάπως πίεση να συνεχίσουν να κάνουν τούν το πράγμα. Δεν ξέρω, ναι, τώρα έκαμε τη σκέψη. Ενώ τώρα καταλάβω, ρε πέλε, να μου πουλαδείς, αλλά εντάξει, που τη μια, ξαναλέω ότι δεν σημαίνει ότι είναι καλό επειδή το πουλώ γούσταρα εγώ. Γούστα τώρα, ρε φίλε, μπορεί, ακούσα κιόλας ότι για κάποιους είναι ο καλύτερος δίσκος στο mod. Απλά ρε φίλε, οι εταιρείες κανονικά έρχονται μετά που φτιάχνει ο δίσκος. Και λαλούς σου ρε κουμπάρε, οι villagers αν θυμάσαι ρε φίλε, είχαν κυκλοφορήσει τον τελευταίο τους δίσκο και μετά ξανακυκλοφορήσαν το κάτω από εταιρεία. Ναι, βασικά ήταν που γίνεται πλέον. Φκάλει το δίσκο μια μπάντα. Μπορεί να τον κυκλοφορήσει, μπορεί να τον κυκλοφορήσει, αλλά βγάλει το δίσκο να παίρνει γράψη μόνη της, το έναν το άλλο. Και μετά έρχεται η εταιρεία μες στη μέση, που η εταιρεία πλέον απλά αναλαμβάνει το promotion, τα διαδικαστικά με lives και τέτοια πράγματα. Και, ναι, αλήθεια και στην περίπτωση των villagers έτσι έγινε. Και στην, ειδικά στην περίπτωση των villagers, οι villagers έχουν δικό τους label καταρχάς. Η Mantra Records, ας πούμε, που έχει και άλλες μπάντες μέσα, όπως είναι η Παίλτσα και ξέρω εγώ. Είναι το label που κάνουν οι villagers για να καλύψουν τις ανάγκες τις δικές τους αρχικά. Όσον αφορά δισκογραφική εταιρεία, το ξέρω εγώ, στα πρώτα τους δισκογραφικά βήματα. Και μετά όντως εκεί γράψαν τον δίσκο και έπιαν τους εταιρεία, δεν μπορούσε λαλού, δεν μπορούσε την εταιρεία. Stoner, Doom, κάτι τέτοιο. Όχι ρε, έτσι είναι σελίδα στο YouTube ρε. Nuclear. Plus, Napalm Records, ρε, Napalm Records. Napalm Records. Ναι. Anyway, είναι σοβαρή εταιρεία, κύριε Μουσέπκε. Ναι, ρε. Παιδιά, να εξήνει το κομμάτι, το κλιπ για το οποίο μιλούμε, το κομμάτι, το rap. Τώρα να το γράψω, θα είμαι στο comment section για τους πιστούς. Have a look. Anyway, πάνε να ακούσουμε λίγο μουσικού, ρε. Ναι, ας συνεχίσουμε τώρα. Α, παιδιά, τώρα να ακούσουμε Aphrodite Child. Για όσους δεν ξέρουν, τούτη είναι τεράστια μπάντα, δηλαδή... τεράστια μουσική, ρε, ο καθένας σου ξέρω. Ναι, τεράστια μουσική, τώρα να πω και για τους μουσικούς. Μπάντα που καλαμαράει τούτη, παγιά μπάντα, που ήταν μέσα, ας πούμε, ήταν τρία άτομα. Οι πιο γνωστοί γιατί συνεχίσαν και μετά τη διάλυση των Aphrodite Child και έκαναν solo καριέρες. Ενώ ο Demis Roussos, φαντάζομαι όλοι που είδαμε έχετε ακούστα τον Demis Roussos, ακολούθησε pop καριέρα μετά που τούν την πάντα μου να ακούσετε τώρα. Και ο άλλος είναι ο Βαγγέλη. Εντάξει, apparently όλοι ακούσαμε σε κάποια φάση Demis Roussos και δεν το ξέρουμε. Του τον καταλάβα εγώ σήμερα.
Ναι, και άλλο ένα πράγμα που ψάξα και ανακάλυψα εγώ που ψάχνω σε Φρόντα Τσάιλτ, ότι ο Βαγγέλης, ο Παπαθανασίου, που ήταν το άλλο μέμπερ της, έκαμα τον... Δεν Οσκάρ νομίζω. Ναι, πιαν Οσκάρ τόσο έκαμα τον Μαλάκα σε ένα μάθημα στο πανεπιστήμιο του. Ναι ρε, εντούτος που γράψε το Chariots of Fire, εμπολά μες τα κομμάτια. Τέλος πάντων, τούτη μπάντα η Alfred Child είναι καταπληκτικός ήχος Μαλάκα, ενώ είναι ήχος που άλλων πλανήτη πολλά μεγάλη μπάντα για μένα, ας πούμε, ενώ σου του φάση Pink Floyd, ας πούμε, τόσο μεγάλη μπάντα. Ναι, και πόσο μάλλον αν μάνι σκέφτεσαι ότι τα κομμάτια του τα έγραφαν τα το 60 και το 70, ρε φίλε, ήταν πολλά μπροστά. Ναι. Προτείνω να το ακούσουμε μόνο του το να μην πίνει τόσο με άλλο, γιατί μετά ξεκινούμε έτσι, ξεκινά ένα section έτσι άσυλα λίγο depressing, ας πούμε. Νομίζω να το απομονώσουμε το κομμάτι και να συνεχίσουμε. Πάμε να το ακούσουμε και να συνεχίσουμε να πούμε άλλο λίγα πράγματα για τους ναι, αφροδεσίες. Πάμε να το ακούσουμε και αρτούμε σε λίγο. You should come with me to the end of the world without telling your parents and your friends. You know that you only need say a word, so we might live at the end of the world. To the end of the world, we could lie all day on the quiet sands. I would introduce you to my friend the bird, who sings and flies along the fairy strands. Crimson της Ελλάδας έκαναν μουσική και παίζαν πράγματα που ακόμα και σήμερα να ξεκινήσουμε για εποχή πόσο ρε φίλε το 60-70 ήταν πριν 50 χρόνια ναι ρε φαντάζομαι καταλαβαίνετε την φωτογραφία που έβαλα όσοι την είδατε να την ξαβάλω τώρα μια τσέλα λότο ότι μιλούμε για πολλά παγιά μπάντα τέλος πάντων παιδιά ενώ ένα απίστευτο πως τούτος ο ήχος, τούτον το ύφος
υπήρξε τότε, δεν ξέρω, για μένα μόλις έμαθα ότι την πάντα ήταν καλαμαρά, έτσι ξέρω εγώ. Έφυγε η μπάρα μου, ας πούμε, ενώ τέλος συζήτησης, ας πούμε. Εντάξει, τούτοι και οι Σόκρατες πιο μετά, ο λόγος που εντόσον σημαντική στην ελληνική μουσική είναι ότι ήταν pioneers, φίλε. Τότε δεν έπαιζε κανένας άλλος στην μουσική. Αν και οι Aphrodite's Child, εν και υπήρξαν ποτέ στην Ελλάδα ουσιαστικά να κάνουν μουσική στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι βρεθήκαν μαζί που έπαιζαν σε μαχαζιά σαν μουσική, δηλαδή σαν να έπαιζαν στα μπουζουκιά στην Κύπρο, ας πούμε. Ναι. Και έτσι γνωρίζαν ο ένας τον άλλο. Στην αρχή ήταν τέσσερις, είχαν και έναν τραγουδιστή, ο οποίος... Τούτοι ρε, εγνωριστήκαν οι τέσσερις τους στα μπουζούκια, ας πούμε. Όπου έπαιζαν μουσική που έπρεπε να παίζουν οτιδήποτε μουσική για να χορεύει ο κόσμος, οκ. Okay? Ναι. Και οι τέσσερις τους έκαναν τον μπάντο, τους Aphrodite's Child. Και αποφασίσαν να φύγουν, να πάνε Αγγλία για να δουλέψουν την μπάντα, ρε. Πολλά πιο εύκολο στην Αγγλία, μέσα στην Ελλάδα. Και ο τραγουδιστής που είχαν έβρει τότε, δεν μπορεί να φύγει. Πρέπει να κάνει στρατό. Έτσι συνεχίσαν οι τρεις τους. Ναι. Αλλά η φάση με τους δούς, ενώ ότι σαν επιέναν Αγγλία, έκαναν σταθμό στο Παρίσι, λόγω κάποιων απεργίων και λόγω κάποιων άλλων συμβίων. Και τελικά έρχονται στο Παρίσι, ρε, και μιαν και μέγαμε δίσκο. Να, και μόλις έλεγες ένα στρατό, εντάξει, ο άλλος επί εν γύβρενους, αλλά έκαναν το δίσκο που έγραφαν μαζί τους και μετά διαλυθήκασαν, γιατί ήταν... Εθιάβαζα ότι είχαν, οι σχέσεις τους είχαν φτάσει σε ένα σημείο που έπρεπε να διαλυθεί πάντα, τέλος πάντων. Ναι. Έτσι, ναι. Όπως και να γύρε, φίλε, και ο Ντεμιδρούς, ο τραγουδιστής τους, λέει ότι ό,τι έγινε για κάποιο λόγο. Δηλαδή το ότι μείναμε στο Παρίσι και κάναμε το συγκεκριμένο δίσκο έγινε για κάποιο λόγο. Ρε, δηλαδή αν μην μας κάβλωνε ουσιαστικά να μείνουμε Παρίσι τον καιρό, δεν υπήρχε τόσο δίσκο. Ναι, και γενικά ο τελευταίος του δίσκος, το 666, εκείνος είναι ένας τους πιο γραφικούς δίσκους νομίζω στην Ελλάδα, ρε, φίλε. Ναι, και εθιέβαζα ότι σκόπιμα ενώ σε έπαιρναν τους πολύ καιρό να γράψουν ένα δίσκο, γιατί μάλλον ήταν τον της φιλοσοφίας ότι να γίνει το πράγμα, γιατί πρέπει να γίνει, γιατί έτσι όχι επίεζαν τους εαυτούς τους να κάνουν πράγματα, ότι ήταν να το νιώσεις που λαλείς και εσύ, ας πούμε, καταλάβες, ενώ το ναι, πράγμα. Ναι. Ευκέβαζε διάγει το δίσκο, ότι το content του, τα κομμάτια είναι άμεσα επηρεασμένα από την Καινή Διαθήκη. Ναι. Όπως και το Four Horsemen, τέσσερις καβαλάριες. Ναι. Και έχει έναν τραγούδι, ρε φίλε, που είναι μια ηθοποιός και απλά τσιριλά μέσα. Άτε ρε. Ναι, και λέει «I was, I am to come». Και εκείνο το κομμάτι είχαν έρθει σε κόντρα με τη δισκογραφική για να το κυκλοφορήσουν. Γιατί στα αγγλικά ουσιαστικά νομίζαν ότι έλεγε «I am to come», μάχομαι να τελειώσω, να χύσω. Δεν ξέρω πώς να πω. Είπες το πρώτο τρόπο που είναι πριν να πεις. Ενώ ουσιαστικά είναι κουβέντες που την Καινή Διαθήκη. Ναι, ναι, ναι. Ήρθα, είμαι και είναι ξανάρτο. Τέλος πάντων, και για τον λόγο, σκέφτομαι να μην το κυκλοφορήσουν. Επίσης, γράφει ότι το άλπουμ έγινε υπό την επίρρεια σαλεπιού, το οποίο είναι έναν είδος αλεύρι. Το σαλέπι. Ναι, κάτι τέτοιο. Όχι ρε, το σαλέπι είναι... Είσαι σίγουρος, μα κάτι άλλο μου λέει, ναι, το σαλέπι. Αναφέρεται στο αλεύρι που λαμβάνεται από τους ξηρούς κονδύλους πολλών ειδών της οικογένειας Ορχεϊδής. Γαμιζέτα, ένα αλεύρι ρε φίλε. Η κοινή ονομασία σαλέπι αναφέρεται τόσο στο αλεύρι που λαμβάνεται από τους ξηρούς κονδύλους πολλών ειδών της οικογένειας Ορχαιοειδές, όσο και στην ονομασία, περίμενε γιατί κοφκίτο, όσο και στην ονομασία του ίδιου του φυτού, που στον κόσμο της φυτολογίας αναφέρεται ως όρχης.
Ναι ρε, και οι τύποι νομίζαν ότι έκαναν ναρκωτικά, ενώ ουσιαστικά απλά, ξέρω εγώ, σαν αλεύτερη. Μάλλον, ήταν πάρα ναρκωτικό τον καιρό, ρε μαλακά, τον καιρό μπορεί να θεωρούσαν μόνο δεν ξέρω. Ρε φίλε, apparently, ακούω σήμερα μια συνέντευξη του, η οποία ο Ντέμις Ρούσος στην τελευταία συνέντευξη του τηλεοπτική έδωκε την για κυπριακό κανάλι. Έλα ρε. Στον Τάσον Τρίφωνο, ξέρεις ποιος είναι ο Τάσος Τρίφωνος? Ναι, ξέρω ποιος είναι ο Τάσος Τρίφωνος. Ξέρεις που έκαμε τον ανυπομόνον Γκρίκο, είναι μόνοι, αλίμονον Γκρίκο. Έπουν το αλυσμόνι τον Γκρίκο. Ναι. Δες πάντα, και όταν κοιμήσε γίνον τύπον και είπεν ότι, φίλε μου, δεν ήπια ούτε έναν ναρκωτικό ποτέ στη ζωή μου. Ήπια μια φορά μια ρουφιά μπουχόρ. Να μου πλαλείς ρε. Ναι, ούτε εγώ το πιστεύκα, αλλά ουσιαστικά, δεν ξέρω, μεν είσαι μου. Φυσικά μπορεί να γίνει μουσική χωρίς να είσαι υπό την εμπειρία οποιοδήποτε αρκωτικού. Ναι, παιδιά, εντάξει, όσοι έχετε προγύρων τηλέφωνων στα χέρια σας, αξίζει να μπείτε να δείτε τα δίσκους του Ντέμι Ρούσου, ούλες τις φωτογραφίες που έχει για cover στις solo δουλειές του, τέλος πάντων. Εν ούλες η γέννη απόζα. Ναι, ψάξε τους Αφροδίτης του Σάιλ, τέλος πάντων. Εμπελάμος μπαντούλα. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί, αλλά αρέσει και πολλά η φάση που πήσε εμένα. Η βρά την εγώ, θα με έπαιρνω καταπληκτικά. Άντε, πάμε να ακούσουμε ένα λόγο, πώς είναι. Αλάθια στον Γκρίκο, λέει. Α, πολλά καλό μου, λέει. Ωπα ρε παιδιά, μόλις μπήκε στην παρέα μας ο τύπος που σας ελαλούσαμε ότι γύρευε και τρόπο να έρθει Κύπρο την προηγούμενη φορά που κάνουμε το πράγμα. Πώς ρε, ο Αλέξ. Ναι. Τι μας θύμισες τώρα ρε Αλέξ, μας πήρες χρόνια πίσω. Σκεφτού προχτές να φτιάξει, ας πούμε. Εντάξει, μαλακιά θυμάσαι τα συγκλονιστικότητα της ιστορία. Ναι, παιδιά, η ιστορία του Αλέξη. Αδικάουμε Netflix σε κάποια φτάλη την ιστορία. Ένα μπορούσε να γίνει με λίγα ζουμιά από τα από εκεί, ένα μπορούσε να γίνει μαλάκα πολλά καλή. Να ξεπερθιά τώρα που πάμε Netflix, το HBO μαλακές, κάμι του, όχι να του τα κάνει ούλα του Netflix. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε να διαβάσα προχτές. Το HBO ήταν πάντα καλύτερο. Ναι ρε, αλλά ας πάει για να καταλάβεις, προχτές το HBO αγοράσε το Big Bang Theory από Netflix. Πρώτον πράγμα. Δεύτερον, αν προσέξετε, το Netflix ξεκίνησε να βάλει διαφημίσεις του Netflix στο YouTube, παιδιά. Για να κάνει κάτι τέτοιο, μια πλατφόρμα όπως το Netflix σημαίνει ότι πρέπει να σοβαρώνει το πρόβλημα τους. Ναι. Μαλάκα, εντάξει, το Netflix κατεμήθηκε και λίγο ξεφτύλα, μαλάκα. Αν έχει η ιστορία που να μην έγινε σειρά. Ώρες που με μάτω ξυπνήσω και ανοίξω και εδώ σειρά για λόγου μου. Ναι ρε μαλάκα, ενώ σου λέω να κάνει σειρά για σήμερα πρωί που ξύπνησα να πάω για μόσο μπουκάλες με νερό και αντί είναι 90 σε έβαλα 1 ευρώ και τρέξα 10 σε νερό χαμή, ας πούμε. Γιατί συζητούμε για Netflix, να μου λέω. Μαλάκα, δεν έχω ιδέα. Τι είναι να ακούσουμε τώρα? Να ακούσουμε Woven Hand που μάλακα ο τύπος που να ακούσουμε καταρχάς ήρθε εν Κύπρο και παίξε και πρώτον δεύτερον ενώ ο τραγουδιστής τους ήταν ο τραγουδιστής του 16 Horsepower μάλακα. Ναι ρε. Που 16 Horsepower είχα υποστά υπόψη μου αλλά να παίζαμε και μάγιες. Όχι εσάι. Εσάι. Τι είναι εσάι γάρε μάλακα. Με θυμώσες μου. Ρε, εγώ την μπάντα μάθα την που τον πήρα απλό, ο οποίος έκαμε τους ήχο, απάρεντη. Μες στο Σαβίνο, ναι. Και ήταν πελαμένος, ρε. Ήταν πελαμένος για την μπάντα, ναι. Τους έτσι, μπράβο. Ναι. Να ακούσουμε το κομμάτι Behind Your Breath, Woven Hand. Να δούμε, μπορεί να βάλουμε ένα λογανέα να παίξει πιντωμένο, μπορεί να το ακούσουμε μόνο, να δούμε στην πορεία να αποφασίσουμε, να το καταλάβετε τέλος πάντων, μπορεί να το ακούσουμε και θα τα πούμε σε λίγο. We'll be right back.
and behind your breath. His face takes its place behind what's left. You wait for it, but it will not come. These things are hidden in the rest of the sun. Flatter yourself now. Endless collection of plagues brought down on the meeting ground. And behind your that keeps us together.
Whoever wants you, take that knife and discover her. So don't cut into that sack again. See if we're worth it anyway. And we're on different sides of the line, and we look at each other. This train's approaching from either side. Go and jump over those tracks for you. Go anywhere you're going to, I'm going with you. Ωραία, ρε γάμο το. Νομίζω πιο πιο ακρίνα ήταν το τρόμπετ του μελωδία. Πες μου ξανά. Νομίζω πιο πιο αδιάφανα κρίνα ήταν τη μελωδία. Ναι, 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 έχουν τα αδιάφανα κρίνα, έχουν ένα τραγούδι τα χρόνια μου να βάγισαν στις ξέρες σου που εντούν το τραγούδι βασικά, είναι κάπως... Άκου τι πες σου πίσω, ρε φίλε. Για όσους αργήσατε να συντονίσετε στην παρέα μας, παιδάκια μου, γλυκά και όμορφα, τούτο παγόν που πίσω από την αρχή της φάσης είναι ένας δίσκος που τους Cave Children μπάντα εξελάδος. Ναι, η Tinder Sticks ήταν το, η δεύτερη μπάντα που ακούσαμε. Το κομμάτι... Εντάξει, παιδιά, νομίζω ποιος θωρεί δέκα την εντολή και τέτοια. Πόψε το soundtrack της ζωής του. Είναι η τιμητική του, πόψε, ναι. Δέκα την εντολή, κόκκινος κύκλος, βαμμένα κόκκινα μαγιά, ένα μαντούρα. Παιδιά, δεν ξέρω ποιος έβαλαν τη μουσική σε γίνοντας σειρές, αλλά ήταν τούντα πράγματα που παίζουν που ψάχνουν, που είναι ο Tinder Sticks, 16 Horsepower, Nick Cave, το ξέρω. Ναι, 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 Μαντρουγάδα παίζει συνέχεια, ρε, νομίζω κάθε επεισόδιο. Ναι, Μαντρουγάδα, που να παίξω Μαντρουγάδα για ένα φίλο μου μου ζήτησε. Αλλά εγώ, ας πούμε, π.χ. πρώτη φορά που άκουσα Nick Cave και Μαντρουγάδα και 16 Horsepower ήταν επειδή έκανα Shazam κομμάτια από τη δέκατη εντολή, ας πούμε. Σποτών ρε φίλε, και υπάρχει λόγος και που έκαλεξαν τον συγκεκριμένο τύπο για την μουσική της σειράς και που ο συγκεκριμένος τύπος παίζει την μουσική της σειράς. Ακριβώς. Θέλω να θυκευάζω κάτι που είπε ο Nick Cave τώρα μια και μπήκαμε σε τούντο section, ας πούμε. Τέλος πάντων, είπα πριν κάτι που ο Nick Cave στην αρχή, είπε ο Nick Cave είπε ότι κάτι που είπε ο Φρεντερίκο Γκαρσία Λόρκα για τούντο πράγμα ότι... την ανεξή, την αίσθηση λαχτάρας τέλος πάντων που δέρνει κάποιους καλλιτέχνες, ποιητές, whatever ξέρω εγώ. Και είπε ο Λόρκα ότι έχει σκοτεινόν ήχο, έχει και την ανεξή, την αίσθηση λαχτάρας που κανένας δεν μπορεί να εξηγεί, ας πούμε, το πιο μεγάλος φιλόσοφος. Τέλος πάντων, σε αυτό το lecture του, ο Nick Cave έκλεισε με την εξής κουβέντα μου να σας πω τώρα. Απλά είναι μπορεί να μπορεί λίγο τσαβατσούλικα γιατί είναι στα αγγλικά, είναι που στα ελληνικά. Τέλος παντών, μιλάει για το πράγμα τέλος παντών, για τη θλίψη, μιλάει για καλλιτέχνες πόσο πολλά την αγκαλιάσαν. Και ξέρω εγώ, και λέει ότι η θλίψη γενικά στην τέχνη είναι πολλά εύθραυστο για να επιβιώσει τη βαρβαρότητα της τεχνολογίας και της όλο έναν αυξανόμενης επιτάχυνσης της μουσικής βιομηχανίας. Και συνεχίζει. Ίσως να μην υπάρχουν χρήματα στη θλίψη, ούτε δολάρια σε τον το ανεξήγητο αίσθημα λαχτάρας. Η θλίψη χρειάζεται χώρο για να αναπνεύσει. Η μελαγχολία μισεί βιαστικά και επιπλέει στη σιωπή. Πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή. Δεν ξέρω, έσω κάρε με την κουβέντα. Γενικά ο Nick Cave μιλά... ουσιαστικά ρε φίλε, εγώ δεν μου καταλαβαίνω είναι ότι σε μια κοινωνία που κινείται τόσο γλύωρα και τα πάντα γυρώσουν με τόσο γλύωρους ρυθμούς και γίνονται ούλα... συνέχεια γίνονται ούλα ένα πράγμα και ουσιαστικά είναι πολλά δύσκολο να επιδιώσει κάτι που είναι τόσο QR, κάτι τόσο αδερνό, ας πούμε. Ναι. Πέρα από το γενικά, το πράγμα που σας είπα τώρα από Nick Cave που είναι ένα lecture του πέγαμε, αν ψάξετε Nick Cave lecture love songs, να το βρείτε να το σκευάσετε ολοκλήρω, είναι πολλά ωραία. Γενικά, για που καταλαβαίνετε, εξηγάτε με έναν τέτοιο τρόπο και για ποιητές και για άλλες μπάντες και ξέρω ότι έχει ανθρώπους που είναι εντρελαδοσμένοι
σε τούντο πράγμα, σε τούντο κόνσεπτ, ας πούμε. Και πραγματικά οι γενιά τους, οι γενιούντο τέλος πάντων. Και σκευάζοντας τούν τα πράγματα που είπε ο Nick Cave που έγραψε, καταλαβαίνεις ότι είναι τέλος να το πω. Ότι εντάξει, έχει ανθρώπους, ας πούμε, που τούν το πράγμα, τούν το feeling, ενώ ο δρόμος τους πάντα είδους δρόμων, δεν ξέρω, προς το πάντα ήβραν το Θεό και τούτος είναι ο δρόμος τους, ας πούμε. Μέσα από τον δρόμο, άμα κινούνται, νιώθουν κάτι υπέρτατον, κάτι πέραν των δυναμιών τους, που τους έχει και μια να τα κάνει μισό λεπτό να την έβρω μια τσοχωρό μπροστά μου που λαλεί κάτι για τούτο, φερεί το πολλά ωραία. Εντάξει, άμα λέεις μέσα από τον δρόμο, εννοείς μέσα από τον δρόμο της θλίψης. Ναι. Λαλεί ο Nick Cave. Το Love Song είναι ο ήχος των προσπαθειών μας να γίνουμε σαν Θεός, να σηκωθούμε πάνω από τη γη και το μέτριο. Medium είναι στα αγγλικά, το κατάλαβες, το ανθρώπινο, το τούτο, ναι. Εντάξει, είπα σου, δεν είπα εμπίδευ και αβάστε το, θέλετε, μαλάκες, είναι καταπληκτικό. Μα δεν κάνω λάθος, έχασαν και ένα... Πεθάνε ο γιος του, απέναν. Ναι, πεθάνε ο γιος του, Nick Cave, είχε που τα 16 χρονών έκαμε LSD και πήγαν και πέσαν από μια γέφυρα. Αυτοκτόνησε ουσιαστικά, αλλά being on drugs, άρα μπορεί να μην ήταν αυτό. Μπορεί να νομίζει ο Νοπελός ότι πάει να πετάσει και πέθανε. Κάτι που επηρεάζει πάρα πολύ ο Nick Cave σαν άνθρωπο. Και ξέρεις ότι ο Nick Cave το 1990 έφυγε από την Αμερική, από την Αυστραλία που ήταν, και μετακόμισε στη Βραζιλία για να αποφύγει τους τους Gothic, γιατί είχαν το σαν θεό τους. Και μετακόμισε στη Βραζιλία για να τους αποφύγει, γιατί οι πελοί είχαν το σαν το είδωλον τους. Ήταν το είδωλον τους, ήταν ο πατέρας της κατάθλιψης, ας πούμε. Και πρέπει να γλιτώσει, ας πούμε, το κίνημα, ξέρω. Εντάξει, φαντάζομαι ότι ο κυριότερος λόγος είναι ότι ο Nick Cave σαν άνθρωπος δεν είναι έναν άνθρωπος που πρέπει να ταυτιστεί με ένα συγκεκριμένο κίνημα ανθρώπων, όπως Gothic, ας πούμε, ή αναρχική, ξέρω. Ναι. Νομίζω ότι θα ήθελε ποτέ να βάλει τα πέρλα σε δύο. Και μια τσελαρίστη εδώ έχει ένα στη σελίδα του που γράφει, τέλος πάντων, που στέλνει ο κόσμος και απαντά σε ερωτήσεις, που είχε μια ερώτηση για τα άκρα, δηλαδή κάτι για τους φασίστες, ήταν τους αντιφασίστες, και διά μια πολλά διπλωματική απάντηση, τέλος πάντων, μεγάλη κιόλας απάντηση, ενώ όσοι θέλετε μπορείτε να ψάξετε να θυκευάσετε, ξέρω εγώ. Πολλά ωραίες καλλιτεχνείς ο Nick Cave, και ενώ αξίζει να μπεις έτσι λίγο deep into Nick Cave, ας πούμε. Επίσης, ρε, μην ξέρω αν πρόσεξες ποτέ, το soundtrack των Peaky Blinders που είναι Nick Cave, κάθε φορά είναι το ίδιο κομμάτι που άλλο καλλιτεχνεί. Ναι ρε, όχι κάθε φορά, αλλά ναι, χάρη της σειράς. Ναι, χάρη της σειράς γίναν πολλά covers που μεγάλες μπάντες και έπαιξαν. Ήταν τίτλοι αρχής, ουσιαστικά. Ναι, καμάν το ότι, να πω λαλού, είναι Arctic Monkeys, Arctic και ξέρω εγώ. Όπως θα το πω Snoop Dogg, μάλλον. Εντάξει, είναι το κομμάτι 20 χρονών, ενώ επειδή και εγώ, ας πούμε, τον καιρό μου έφυγε το Peaky Blinders και βλέπα, δεν ήξερα καλά Nick Cave, ας πούμε, και νομίζω ότι το κομμάτι είναι το Peaky Blinders, είναι 20 χρονών κομμάτι, ας πούμε, υπήρχε που πάντα, ξέρω εγώ. Εντάξει, ρε, ακούσουμε Nick Cave μια και... Ναι, μια και πήγαμε μόνο και δεν ζω. Έτσι για να τρελάνουμε τα πλήθη, να ακούσουμε Nick Cave και στο καπάκι να ακούσουμε και Μαντρουγάδα. Πόμπα. Τι λες? Πόμπα. Το λοιπόν, να ακούσουμε το The Mercy Seat που Nick Cave and the Bad Seeds. Ρε, ο Άλεξ, τα μένα λίμουνα πέτου Santa Claus να σου φέρει ένα Mick Rembro, ένα Mike Rembro. Τόσο χαγιά ακούμε, ρε. Ναι ρε φίλε, η αλήθεια είναι ότι ακούεσαι χαγιά, εσύ πολλή ώρα που ήθελα να σχολιάσω, αλλά δεν το κάνω γιατί είπα να μην τα βγάλουμε τα πλήτα μας τη φορά. Μπορεί να σου στείλω, δεν ξεσκεφτούν το χτες που πήγα και αγοράσα εγώ και μικρόφωνο, να σκεφτεί για να σου στείλω το δικό μου δώρο, αλλά άλλο σου στείλω μικρόφωνο. Παιδιά, ό,τι προερίστε, ρε. Ό,τι μπορεί, δεν έχει άλλο. Ναι, παιδιά, έχουμε ένα link κάτω που έχει για εισφορές, όσοι ο ίδιας. Και έχω και OnlyFans.
καλό, ήταν καλό, άρεσε μου το. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Nick Cave, Μαντρουγάδα και επιστρέφουμε. There's a waiting, and I think my head is burning. And in a way, I'm yearning to be done with all this measuring of proof. But I'm for an eye and a tooth for a tooth. Anyway, I've told the truth, and I'm not a great guy. Turbid sounds, a catalog, a black jeep, a scarlet frog. The walls are bad, black bottom kind. The other cigarette at my hand, the other sick breath at my hand. The sick breath at my heart. They have a sick breath at my heart. I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger. Like some ragged stranger died upon the cross. And might I say, it seems so fitting in his way. He was a carpenter by trade. Or at least that's what I'm told. And tattooed evil across his brother's fist. That filthy five, they did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold. The Ark of his testament is stone. The throne from which I'm told all history does unfold. Down here it's made of a wooden wire, and my body is on fire. And God has never far away. Into the mercy seat I climb. My head is shaved, my head is wide. Like the moth that tries to enter the bright eye. So I go shuffling out of life, just to hide in death a while. Anyway, I never lie. My killing is called evil. Where's a wedding band that's good? Tis a long-suffering shotgun covering all that devil blood. And the mercy seat is a-burning, and I think my head is glowing. And in a way I'm hoping to be done with all this weighing up the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And I've got nothing left to lose, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is a-waiting, and I think my head is burning. And in a way I'm yearning to be done with all this measuring of proof. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway there was no proof, and nor a hope. Why the mercy seat is a-waiting, and I think my head is burning. And in a way I'm yearning to be done with all this measuring of proof. A lie for a life and a truth for a truth. And anyway there was no proof, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is waiting, and I think my head is smoking. And in a way I'm hoping to be done with all these looks and disbelief. An eye for an eye and a tooth for a tooth. But anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning. And in a way I'm yearning to be done with all this measuring. All this measuring of
Τούτη ήταν η μαντρουγάδα, παιδιά μου. Προηγουμένως ακούσαμε Nick Cave. Επίσης, τούτο ήταν το πιο ωραίο transition που έκαμε με κομμάτια και βινήλια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ξαναπέτω, τα ακούσουν όλοι. ένας στίχος που το τελευταίο τραγούδι που ακούσαμε τον Μαντρουγάδα, τον Μπελαντώνα, λέει, I see the sun, it's never quite as close. Ένα απλό παράδειγμα του που λαλούσαμε πριν, τον της ανεξήγητης λαχτάρα, το ξέρω εγώ, ας πούμε. Τον το πράγμα που μπορεί το οτιδήποτε γύρω σας προκαλέσει τον το ρέθισμα, ας πούμε. Το ότι τα πράγματα ζωάμε, αλλά όχι όσον. Τζάμε τα θέλεις, ας πούμε. Ναι, απλά ήταν μια παρένθεση που έτσι ένιωσα την ανάγκη να κάνω. Έλα ρε, αποστομώσα σε τόσο πολλά. Είμαι στην φάση που νομίζω θέλω να συνεχίσεις για να θέλω. Να συνεχίσω. Να σας πω, έβαζα, εντάξει, τούτα ήθελα, θέλω από κάτι άλλο. Αλλά πέθηκε αλήθεια, μερούν τα πράγματα, μερούν τη μουσική, μερούν το ύφος, μερούν τα συναισθήματα, πρέπει πολλά προσεκτικοί, θεωρώ. Είναι επικίνδυνα και του σατανάων τα πράγματα. Ωραία, αλήθεια, ενώ Είναι ωραίο να έχεις τη φωτιά μέσα σου να κρούζει, ας πούμε, αλλά αν διαχειρίζεσαι σωστά και αν διοχετεύκεις σωστά σε μελετή τρόπο και όπου πρέπει, ας πούμε. Εντάξει, να σου πω, τέλειωσε την κουβέντα σου. Τίποτε, απλά ήθελα να πω ότι τα μαύρα είναι μαύρα, τα άσπρα είναι άσπρα, μπορεί να μην έχει άσπρα, μπορεί να είναι ο τρόπος που σκεφτούμαστε. Αλλά πρέπει να βρίσκουμε έναν τρόπο να διοχετεύουμε την ενέργεια με σωστόν τον τρόπο, ειδικά σε περιπτώσεις που έχουμε κι άλλων κόσμων ανθρώπους γύρω μας που μπορεί να επηρεάζονται από τις δικές μας πράξεις και τις δικές μας σκέψεις και τη δικιά μας ενέργεια, αγαπητοί μου φίλοι. Ναι, ρε, δεν πρέπει να σου πω ότι τουλάχιστον τούτοι 8-10 που είμαστε δαμέ τώρα, νομίζω ότι όλοι νιώθουμε να που θέλει να πει ουσιαστικά. Έχει να κάνει με τον τρόπο έκφρασης του άλλου. Ότι θα είμαι να του βάλω μέσα από τα κομμάτια τους εννοούν τα 5-6 πράγματα που είναι τα 5-6 συναισθήματα που μέσα από κάθε κομμάτι τους ρε τούτον κιόλας κάνει μας και λίγο σε εισαγωγικά προκατερημένους στη μουσική. Γιατί παράδειγμα να σου πω εγώ τώρα ρε ακούν το κομμάτι που είμαι αντρουγάδα. Έναν περίπου ξέρεις να μπορεί να νιώσεις ακούγοντας το. Κατάλαβες να μου θέλεις το. Ναι, εντάξει. Και τότε είναι σπουδαίο πράγμα, ας πούμε, ρε φίλε, να το πετυχεί κάποιος καλλιτέχνης. Ακριβώς. Εκεί κόπο μαχαίρι, βασικά. Γιατί που τη μια είσαι και τόσο ανοιχτός, γιατί μπορεί να είσαι καλά, ας πούμε, και σου πει άλλος ρε, ακούν το κομμάτι μου αντρογάδα και να πεις τώρα, μα να κάνει χώρεξη να πεις το αντρογάδα. Και μπορεί να πω ματάρα, ξέρω. Αλλά από την άλλη ρε φίλε, αμέσως λαλείς ο άλλος μαντρουγάδα και αμέσως ο εγκέφαλος σου δημιουργεί συναισθήματα, αμέσως νιώθεις πράγματα, αμέσως ξέρεις να μαθαίνει. Μπράβο, τούτο πράγμα. Ειδικά πως μαντρουγάδα είναι πολλά καλό παράδειγμα γιατί μαντρουγάδα και στιχουργικά είναι πολλά stable το subject του μαλακά και πολλά up in front η φάση, ενώ σε πολλά ξεκάθαρο να μου θέλει από κομμάτι. Πολλά κοινά, πολλά κοινό subject σε όλα τους τα κομμάτια του ξέρω εγώ και ενώ εγώ μπαίνω πάντα ακούω μαντρουγάδα τέλος πάντων. Ερωτικότατη πάντα, απλά ξεκίνησα τώρα τελευταία και μπαίνω στη διαδικασία να μπω να θυκιαβάζω στίχους τους ας πούμε και η πελία είναι για ξεκάθαρη και το ίδιο πράγμα ας πούμε πάνω στα τρόφια του και ενώ γουστάρω το πράγμα ενώ ήταν να βαλαβούσα συνέχεια μαντρουγάδα αλλά μπράβο τους που καμανούν το πράγμα. Fun fact για τους μαντρουγάδα not so fun αλλά ενώ καταλαβες ο κιθαρίστας των μαντρουγάδα βρέθηκε άθιμα ποια χρονιά νεκρό στο διαμερίσμα του Πάστον Καλαβού με κιθάρα του μέσα στα σέρκα μα λέγα. Εν ήξερο, εν καταφέρα να προγραμπάθει και βάζω. Κάθε fun fact, ναι, αλλά... Μπορεί να μπουν κανέναν overdose που πιένε, εν ήξερουμε. Αλλά όπως σου απειλούν, ήβραν το μέσα στο διαμερίσμα του Πάστον Καλαβού με κιθάρα του μέσα στα σέρκα. Ενώ ο άνθρωπος το τελευταίο πράγμα που έκαμε, μπορεί να αυκαλέντε η ψυχή του, ας πούμε. Όχι, μπορεί, η ψυχή του αυκήγε. Ναι, το λοιπόν. Ναι, με γουστάρα πολλά που και που μπορούμε να ταυτιστούμε με την μουσική σαν είμαστε καλά και που έχουμε πράγματα να συζητήσουμε
Και επίσης που ρε φίλε, ξέρεις, και ο τύποι που σήμερα πρωί μπορεί να ακούαμε, ξέρω εγώ, Planet ή... Ρε, δεν μιλήσαμε για τα βινήλια τώρα που σκεφτούμε. Ναι, σκεφτείτε το και εγώ πριν κάνω και τραγούθηκε ότι είχαμε πει να μιλήσω για βινήλια και όταν μιλήσαμε. Και άμα που ήθελα να καταλήξω το σπάντο είναι ότι οι τύποι που ακούμε πολλών λόγιων μουσικές έχουμε κοινό παρανομαστή το ότι εκφράζει μας το συναίσθημα που έχει κάθε μουσική. Τώρα για βινήλια, Πέτρο, όπως είπα και το πρώτο μου πήγα από Μαλάκα, ήταν καιρός, δεν είναι. Ναι, ήταν καιρός σίγουρα. Ήταν καιρός και επίσης έμαθα ότι έμαθα. Προετοιμάζουμε για το ότι είναι πολλά λεφτά τα βινήλια. Φίλε, είναι πολλά λεφτά τα βινήλια, ένα ακριβό σπορτ, ένα ακριβό χόμπι. Ένα ακριβό και όπου να θέλεις να παραγγείλεις κάτι. Π.χ. είπα σου, εγώ την προηγούμενη φορά για παράδειγμα ήθελα να παραγγείλω ένα δίσκο το Planet of Zeus που ευκήγε μόνο μια φορά, έγινε μόνο μια φορά release, ευκήγαν 500 copies, ο δίσκος τόσο 10 χρονών, εννοείται ότι είναι sold out που παντού και πρέπει να αγοράσεις που κάποιον μου τον είχε αγοράσει τότε και ενώ ο δίσκος κοινός όταν είχε ευκεί αγοράστη για 20 ευρώ, ο τύπος επούλαν τον 75 ευρώ και 120 ευρώ και για μένα κάνεις την απόφαση πόσο πολλό θέλω τον δίσκο, ας πούμε, και είτε πιάνεις τον είτε τον πιάνεις. Έχει δίσκο το που διάφανα κρίναμε και τον δίσκο στο σελίδα που έχει 1000 ευρώ, ρε, ο άνθρωπος που έχει πουλά το 1000 ευρώ. Ένα ακριβό, άμα είναι να πάεις τσάμε, να γυρέψεις πράγματα που τώρα θες να πιέσεις Maiden δίσκους, Iron Maiden και Scorpions και Metallica που έχει ένα πονημή την εκατομμύρια κόπης στον κόσμο να τον έβρεις 20 ευρώ, ξέρω εγώ, που είναι μια νορμάλ τιμή για ένα βινήλιο. Να πω κάτι για τα βινήλια που έκαμαμε τώρα πρόσφατα και άρεσε μου. Να πω για την νύχτα γενικά με τον πίτσο παιδιά, μέσα τώρα ειδικά με τον καιρό, ενώ πρέπει να φέρνουμε, μιλούμε προς Skype, λαλούμε, τα ξέρω εγώ, και είχε μια νύχτα προχτές, είχα ένα από τα βινήλια που αγοράσα κάποτε, είχα το πια 4 ευρώ ας πούμε το βινήλιο, δεν ήξερα καν ήταν που ήταν, όχι ήξερα, ήταν Frank Zappa, αλλά δεν το είχα εξακούσει. Και λαλώ, άντε μια τσόνα πιο τον πίτσο και βάλα το βινήλιο δάμε να παίζει ας πούμε. Και ακούω το και εγώ πρώτη φορά και ο Βίτσος πρώτη φορά και ήμασταν κάπως «Ουα, wow, μαλακά, τώρα κομματάκι είναι το ξέρω». Κομματά, ναι. Ναι, και μιλούσαν από Skype, ας πούμε, και στον background όπως τώρα καλή ώρα, ας πούμε, έπαιζε δισκάκι, έπαιζε ένα βινήλιο, ας πούμε, και ξέρεις, ακούσαμε εκείνο κομμάτι, είπα του Βίτσου ποιον είναι το κομμάτι, ξέρω αν το άλλο, και εγώ ημέρα στέλνεις μου φωτογραφία από το Wikipedia, ας πούμε, για εκείνο κομμάτι, είναι ότι ήταν πολλά amazing. Εντάξει, ο Ζάπα είναι άρρωστος γενικά, ήμουν σίγουρος ότι κάτι παίζει με εκείνο κομμάτι, μόνο και μόνο επειδή ήταν Ζάπ. Ναι. Πες μου ποια ήταν τα πρώτα σου δυο βινήλια. Πες μου ποιο ήταν το πρώτο σου. Το πρώτο μου βινήλιο, μισό λεπτό να το πιω για να σου πω ακριβώς τι είναι. Πρέπει να το κρατάς για να μου πεις και ο βινήλιο. Τέλος πάντων, το πρώτο μου βινήλιο είναι μια συλλογή που μπλουζ κομμάτια, δεν κάνω λάθος, αν θυμούμαι σωστά. Πιάσα το μια νύχτα που ήμουν σε ένα πάρτι στην Παγιάννη Ηλεκτρική στη Λευκοσία. Και ήμουν πολλά μεθυσμένος και σε γίνει το πάρτι τέλος πάντων έπαιζε ο Νικολής εντάξει με το βουράκι. Και ήμουν πάρα πολλά μεθυσμένος όταν έφευκα. Και όταν έφευκα, πρόσεξα στην είσοδο, είχε στήσει τραπέζι και πουλά βινήλια. Τέλος πάντων, ο μάγος. Ένα κατάστημα που στη Λευκοσία που πουλά βινήλια. Και ένα άλλο, ο παρέ. Πριν να φύγω, θέλω να αγοράσω ένα δίσκο, ας πούμε. Και έπια δύο δίσκους την νύχτα. Η πρώτη μου δίσκη έπια δύο μαζί, τέλος πάντων. Και μετά την επόμενη μέρα, μετά από δύο μέρες, επειδή αγοράσα το pick-up μου, ας πούμε. Τέλος πάντων, οι πρώτοι μου δύο δίσκοι ήταν μια συλλογή που μπλούς, ας πούμε. Και ο ένας δίσκος μαλακάν και δισκάρα εν τεγιαρό, εν live ηχογράφηση που ένα μαχαζίν. Κάτε ρε! Μπλούς, πολλά παγιός δίσκο και ακούεις τους μέσα μαλακά, είχαν τύπο τσιριλά. Κάτε ρε γάμο, δεν το βρίσκω. Εσένα μου ήταν οι πρώτοι σου δίσκοι, φίλε Πίτσο. Ρε φίλε, οι πρώτοι δύο δίσκοι που παράγγειλα είναι ο ένας rap και ο άλλος λάτι. Παράγγειλα το Untitled του Kendrick Lamar και το ομότιτλο των Buena Vista Social Club. Ω, μαλάκα, ωραίο. Ναι, το εκείνος, ξέρεις ρε φίλε, έχει κάποιους δίσκους που μόνον και μόνον επειδή υπάρχουν είναι φτιαγμένοι για να παιχτούν πάσε πηγά για να ζήσει εκείνο
Επίσης, ρε φίλε, η ποιότητα της μουσικής ενός pick-up για μένα είναι μέρος του experience. Δηλαδή το να έχεις τσίντον ήχο σε έναν παλιό δίσκο, ας πούμε, να έχεις και έναν παλιό ήχο, ξέρεις, ρε, κανονίζεις να, με κάποιον τρόπο να πιένεις εκείνη την εποχή, ας πούμε. Αλλά εντάξει, ρε φίλε, με φανταστείς. Το pick-up που έπια, εδώ και το πώς προχωράει η τεχνολογία, ποιον είναι τόσο analog. Τα πράγματα, γιατί δεν περιμένω τώρα να έχω ήχο 60s, 70s. Εν τούτο μόνο να σχολιάσω τώρα ότι είναι ένα άλλο πράγμα ο ήχος, ένα βινήλιο, αλλά πρέπει να παίξει και στο σωστό πλέον ηχοσύστημα για να πιάσεις όλο το πράγμα που είσαι να σου δώσει το βινήλιο. Εντάξει, καθώς μιλούσες, έψαχνα και βράρω δίσκο, τον πρώτο μου δίσκο. Τελικά, ένα έφυγε που έγωρασα, έναν έγωρασα απλά και ο ήσκος μέσα, λέγεται The Best of the Chicago Blues, ήδη έβαλα τον πάνω και να ξεκινήσουμε. Yes. Yes. Nice. Έχει ταινία Ταραντίνο. Ναι ρε. Ξεκινά τώρα. I got a mule. Kicking in my stall. Δεν πρέπει να φέρουμε τα μνηκολίνκα μια φορά ρε, να κάνουμε μια τέτοια... Ναι ρε. Τόσο καλύτερα. Δεν μπορούσαμε πολλά καλύτερα. Γενικά παγιά για όσους δεν ξέρουμε παγιά ρε, ώρα να ξεκινήσει ένα πράγμα. Είχα ξεκινήσει να φέρνουμε και ανθρώπους, να βάλουμε και άλλους ανθρώπους καλλιτέχνες μες την εκπομπή. Κάμε μια με τον Σαββίντο Χρυσοστόμο και μια με τον Στίγιον τον Ιακήμ τον Τζοακέμ. Και αν πέλα όμως φασούγα. Που λες, μα έχουμε να δω πως το δίσκο τώρα είναι χρονολογία σε τούτη ηχογράφηση τέλος πάντων. Αλλά δεν τα καταφέρνω να δω. Μίλα κάτι, πέ μας κάτι. Λοιπόν, όπως και να σηπεθιά, η ώρα 12 δαμε, άρα μια δαμε. Ελο αρχίζαμε να παίξουμε ένα λοθικό κομμάτια, να πούμε ένα λίγα μια κουβέντα και να πάμε να παίζουμε. Τι πιστεύετε, έχετε όρεξη να μείνουμε κι άλλο, έχετε και εσείς καμιά κουβέντα να κόψουμε. Ναι, θέλετε να πέντε μας. Να πάμε να παίζουμε. Ναι, εμείς πως τώρα να βάλουμε τα λοθικά κομμάτια που έχουμε σκοπό να βάλουμε. Καταρχάς το κομμάτι που να βάλουμε τώρα είναι το Ain't No Grave που είναι Johnny Cash, ο λόγος που θέλω να βάλουμε τώρα. Προηγουμένως είχαμε παίξει Nick Cave. Ο Nick Cave σε ένα δίσκο του, να το δούμε και σήμερα στο Ιάνγκα μου, είναι λάθος. Σε ένα δίσκο του είχαμε παίξει, έκαμε cover σε ένα δίσκο του, έναν τραγούδι του Johnny Cash, το The Folk Singer. Ήταν τον Johnny Cash το τραγούδι, έκαμε το cover σε ένα δίσκο του ο Nick Cave. Και σαν ευχαριστώ τον Johnny Cash σε ένα δίσκο του 2000, έκαμε cover το Mercy Seat, το τραγούδι που ακούσαμε πριν, του Nick Cave, για να του πει thank you, ας πούμε που τον ετοίμησε. Γενικά ο Johnny Cash ήταν αρκετά μεγάλη επιρροή για τον Nick Cave και απλά ναι, υπήρξε το ότι αλλάξω τέτοια ρε κουμπάρε μεράξη αυτών των δύο, γι' αυτό μου ήρθε και στο νου να βάλουμε να παίξουμε και τον Johnny Cash και τον Johnny Cash, οπότε μιλούμε για dark ήχους και για κατάσταση, είναι ένα μπάντα μέσα ας πούμε, είτε μας αρέσκει το ή ξέρω εγώ. Γενικά ακούσουμε... τον Johnny Cash είναι, μπορείς να πεις μόνο under, μόνο υποτονικά κομμάτια, έχει και πιο χαρούμενα κομμάτια, έχει ναι, και ναι. πιο country και πιο blues και πιο, αλλά το πόσο raw και πόσο αληθινός ήταν ο άνθρωπος και πόσο υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν ο άνθρωπος, νομίζω τούτος είναι ο λόγος που σε καμία να τον εκτιμάς σαν καλλιτέχνη, γιατί θα πεις αρέσκει μου το τάδε και το τάδε που Johnny Cash. Πάντα να δεις αρέσκει μου Johnny Cash και έχει 65-10 κομμάτια που... που πάντα πιάνουσε. Μπράβο, είναι εμβληματικός ο Johnny Cash, θα έλεγα. Για όποιος θέλει να τον ψάξει, αν δεν τον ξέρει ήδη, αν δεν ξέρει πράγματα για τον Johnny Cash ακόμα. Να ακούσουμε το In On Grave, που είναι Johnny Cash, να ακούσουμε πιντωμένο το Sympathy που Ray Arbert. Το οποίο πίσω... Sympathy, εγώ έμαθα εδώ, επειδή είχαν το κάνει cover η Master of Disguise. Η μπάντα που είχε ο Μιγγής με τον... Custom Fuzz και τον Τραχονίδη και την Μιγαέλα πριν χρόνια. Άντε ρε. Δεν είχα ιδέα Μάλακα. Μπράβο, thanks for the info, babes. Μωρούι μου. Το λοιπόν, εσείς παιδιά καθώς να ακούτε τα τραγουδάκια, αν θέλετε να κόψετε καμιά κουβέντα, κόψετε μας να συζητήσουμε μετά. Γιατί και εμείς να πάμε πίσω στο πλάνο μας, να ακούσουμε ένα και κομμαράκια, να κόψουμε ένα λόγο καμιά κουβέντα δική μας. Αλλά θέλετε να πείτε κάτι να συζητήσουμε, να ακούσουμε ένα λόγο καμιά κουβέντα, λαλείτε μας. Πάμε να ακούσουμε Johnny Cash in On Grave, και Sympathy Bure Albert. Mm-hmm.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Meet me, Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. To your bed tonight, and when you lock and bolt the door, just think of those out in the cold and dark, 'cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around. World hates the other half, and half the world has all the food, and half the world lies down and quietly starves, 'cause there's not enough love to go around. Sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not. Go round.
πω. Μα τρανζίσιο μου είναι μπάλλον πλανήτη μου, ξέρω, μαλάκα, είναι μπάλλον πλανήτη, είμαι μπάλλον μπάλλαντρο με ρίρε, μαλάκα. Εντάξει, μαλάκα, τα τελευταία σου πιο τρανζίσιο ήταν καλά, δεν το... Παιδιά, sorry να κάνω μια συζήτηση, απλά πρέπει να ακούσετε εσείς γιατί δεν προλαβαίνει να κάνουμε μόνοι μας. Πες μου, ποιο είναι το ρόδι μέρος που έχω. Καταρχάς, εσείς οι 12 watching now που θωρώ να με, είσαι στο λίζο ζωντανή και σόπερ. Εγώ να ακούσου... Μετά το δύο playlist, γιατί ουσιαστικά δύο τρία κομμάτια μας έμειναν σε το playlist. Εγώ να ακούσου ότι τούτοι 12 που δάμε, οι μισοί ερωτεύκουν εμείς άλλους μισούς. Εγώ είμαι σίγουρος ότι υπάρχει ερώτα στο κοινό μας αυτήν τη στιγμή. Και τους καίει τα στήθια. Εντάξει, anyway, εμείς ουστάμε πάρα πολλά το playlist, ρε. Νομίζω εμένα ήταν που το τούτο μαζί με κάτι που κάναμε με ριφάρε και ξέρω εγώ, που ήταν full hyper, δηλαδή το... Εντάξει ρε, είχαμε κάνει και ένα με ελληνικό ροκ και νομίζω ήταν που τα πιο ενιώθαμε το playlist που έκαναμε, γιατί ήταν η μουσική που αναγιωθήκαμε with. Ναι. Και ήταν και πολλά επιμορφωτικό, γίνον. Είχα το ευρύ πολλά επιμορφωτικό. Επιμορφωτικό, εντάξει, είναι και... Ήταν άρθρο σε βιβλίο, ας πούμε. Εντάξει, είπαμε τρομερές πληροφορίες. Είχα πια feedback εγώ ενώ σου και από άτομα που ξέρω ότι έχουν το με το ελληνόφωνο ροκ, ας πούμε. Πια feedback ότι είπαμε πράγματα που δεν τα λαλούν πολύ, φίλε. Ρε φίλε, εντός μου πρέπει να καταλάβεις, ρε φίλε, ότι εμείς τώρα και οποιοςδήποτε που είναι μουσικός, ας πούμε, ή οποιοςδήποτε που ακούει μουσική, ρε φίλε, ξεκινά να ακούει μουσική και για κάποια στην αρχή της φάσης του ξεκινά να ακούει μουσική, δηλαδή γύρω στο τέλη του δημοτικού με Δευτέρα γυμνασίου και αμέ, ναι. Η μουσική που ακούει τσιν των καιρών ως το λύκειο, ας πούμε, στρατών και αμέ, ως τα 19, είναι η μουσική που τον πλάτη, που τον διαμορφώνει, ας πούμε. Ναι. Για εμάς, τσινή μουσική, δηλαδή η μουσική που ουσιαστικά γιώσαμε και αναγιωθήκαμε, ήταν το ελληνικό ροκ. Για κάποιους άλλους μπορεί να ήταν ρε φίλε το λαϊκό, το παραδοσιακό. Εντάξει, όσο μεγαλώνεις, ακούει και άλλα πράγματα, πειράζεσαι και πολλές μουσικές. Αλλά για τη μουσική με την οποία αναγιώθηκες, έχεις πάρα πολλές πληροφορίες και πάρα πολλά πράγματα να μοιραστείς με κάποιον, γιατί Όσον άκουες και έψαχνες την μουσική, συνέχεια μαθαίνες πράγματα, συνέχεια. Μα λέγα, εγώ θυμούμαι τον καιρό μου ήταν γυμνάσιο, ηλίγιο, ας πούμε, ότι συνέχεια έγιωνα μες στο YouTube. Και πολλές φορές κάθομαι τώρα, ας πούμε, τα τελευταία 3-4 χρόνια και σκέφτομαι ότι θέλω γίνον το συνέστημα του να γιώσω, να μάθω και άλλη μουσική και δεν μπορώ να το κάνω, γιατί δεν ξέρω τον τρόπο του να μαθαίνεις καινούργια μουσική που να σε πιάνει εύκολα. Γιατί ρε παιδί, ξέρεις, το ίντερνετ έμπολα... Η μουσική πρέπει να σε πιάνει εύκολα για να την ξακούσεις. Ένα κομμάτι πρέπει να σε πιάνει εύκολα για να το ξανακάνεις search. Αν δεν σου αρέσει την πρώτη φορά, είναι δύσκολο μετά να το... Ναι, όπως μας είπε και ένας δάσκαλος μου στο Λίγιο, there is no second chance for the first impression. Ακριβώς, είναι το πάνω ρε. Εκτός ρε φίλε που εντάξει, για παράδειγμα, το δίσκο των Palothizer που ευκάλαμε πρόσφατα, τις πρώτες φορές που τον άκουσα, εν με επικέντρωσαν όσο μετά που του δοκά το chance του. Έχει και έτσι κομμάτια που πρέπει να σου δώσεις το chance σου, ας πούμε, να τα ακούσεις 4-5-6 φορές, να καταλάβεις τι μου γίνεται μέσα στο κομμάτι, ναι. Και μετά να πεις, όπα ρε, ένα ωραίο κομμάτι είναι τούτο, ας πούμε. Έτω, ένα ωραίο κομμάτι, δεν μου περίμενε. Ναι. Παθαρώ και εγώ μόνο δίσκο τον Palothizer συγκεκριμένα, ρε βέλε, πια τον, έβαλα τον, άκουσα τον. Ούτε κρύο, ούτε ζεστή, και την προηγούμενη φορά που έκαμε νούνο πράγμα πριν, και είναι αυτό, και είπες μου και βάλαμε το ανάθεμα, μαλάκα, έγιωσαν το μέσα μου, το είναι μου, έγινα ύλος, ας πούμε, μετά από το κομμάτι και απλά γιώσα, έχει μια εβδομάδα, δεν παρετώ να τον ακούω, μαλάκα. Ρε, έχουμε το λίδουν το πράγμα, ρε φίλε, που άμα κολλήσουμε με έναν κομμάτι ακούμε το εξευτελιστικά πολλά, δηλαδή φάση εγώ άμα κολλήσω με έναν κομμάτι, ρε φίλε, μπορεί να το ακούσω 8 φορές την μέρα, ξυπνώ, βάλω το κομμάτι, ας πούμε, ακούω το ξανά μες την μέρα μου και το πράγμα πάει
για μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, για 5-6 μέρες. Ναι, και εγώ, εμπέλε, εγώ έχω το, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δηλαδή, ένα... Οι υπόλοιποι είναι που γαμούν, αλλά εγώ παθαίνω το πάρα πολύ το πράγμα. Ενώ σε συγκεκριμένα και το αναθέμα μου, αλλά έχει μια εβδομάδα, δεν ξέρω ποιο ζήλησε ένα κομμάτι, εντάξει. Έχει μια εβδομάδα να ακούω πριν να πάμε στον μπάνιο, μέσα στον μπάνιο, σαν τίνουμε μετά τον μπάνιο, σαν μπαίνουμε στα αυτοκίνητα από περίπτερο, μετά από το περίπτερο μου να πάω άλλο. Και συνειδητοποιήσα ότι απλά ακούω το συνέχεια, έχει μια εβδομάδα, επειδή το καταλαβαίνω στην αρχή. Ενώ στην αρχή απλά λέω, α, να το βάλω, πάει τώρα να το βάλω, δεν ξέρω. Και απλά συνειδητοποιήσα ότι έχει μια εβδομάδα που το έγιωσα, ρε μάλλον. Ρε φίλε, όμως τώρα, άκου να δεις, για να σου κάνω λίγο breakdown τον το πράγμα. Ένα παράδειγμα το ανάθεμα, το κομμάτι είναι 7 λεπτά, εντάξει. Ένα κομμάτι γενικά είναι 3-4 λεπτά. Ναι. Πάτε 5. Έτσι μπορείς, εν τόν που σου είπα την προηγούμενη φορά, μες τη μέρα σου πρέπει 5 λεπτά που να ακούσεις το κομμάτι, ειδικά ένα κομμάτι που έχει διαφορετικά parts μέσα, δεν ξέρω εγώ, να είσαι συγκεντρωμένο 5 λεπτά. Να διάσεις σημασία του κομματιού που ακούεις, όχι να το ακούεις και να κάνεις κάτι άλλο. Μπράβο, δηλαδή, ναι. Πολλές φορές προσπερνάς τα κομμάτια έτσι επειδή δεν τους διάσεις σημασία και είσαι πάνω στο PC και απλά ακούεις τα και κάνεις κάτι άλλο. Και την ώρα που να το ακούσεις μόνον το πράγμα να κάνεις, να ακούεις μόνο το κομμάτι, ας πούμε, κάνεις διαφορετικά. Γιατί διάσεις σημασία. Παράδειγμα, σε ένα riff που δεν το ακούσεις στην πρέπει, σε μια μελωδία μπας στη φωνή που εντιάνεις. Επάρτ φουλ αλήθως είπα ρε, τούτο γιατί δεν το ακούσα την προηγούμενη φορά, αφού ξανακούσα το κομμάτι. Και μετά, ναι ρε, εγώ λέω σου, έρθια μέσα φάση στη ζωή μου, αλλά μάλλον δεν ξέρει κανεί να ακούσουν το κομμάτι, είναι γιώσες το. Γιατί εγώ που ζω και με τη χαρά τώρα και έχει άλλο έναν άνθρωπο, σκεφτούμαι κιόλας, μάλλον πρέπει να παρανόησε που το... Ναι ρε μάλλον, τούτο ναι. Πόσες φορές ακούω εγώ το κομμάτι, ας πούμε. Ναι. Βέλε, εγώ ας πω εντός που λαλείς, που έπαιξε το κομμάτι το Tinder Sticks που έπαιξαμε, είχε μια φάση στο τέλος που έπαιξε την προσέξα. Ακούνται η μουσική που μιλούν στο τέλος και ρωτούω ένας τον άλλον αν ήταν πολλά δυνατά κάτι διαθυκιό. Και ας πω να ακούσω σίγγες φορές στον κομμάτι και πρέπει φορά να προσέξα απόψε τώρα την ώρα που έπαιζε δαμέ, ας πούμε, το πράγμα. Όσες φορές ακούσεις ένα κομμάτι, αν είσαι αρκετά τζάμε, που λίγο κάθε φορά να είσαι κάτι απ' έσπωση το κομμάτι τέλος πάντων. Εκτός μερικές φορές άμα κάνεις το πράγμα π.χ. που μπορεί να το παρασχέσεις λίγο με έναν κομμάτι και αρρωγιώσεις τέτοια, απλά μπορεί να χάσει και ο νόημα του στον πολύ και αυτό που... Ναι ρε παρακαλά, η πιο ωραία φάση πάντα είναι η φάση που έρχεται το part που σου αρέσκει, ας πούμε. Ναι ρε. Και λαλείς, εδώ γι' αυτό μου αρέσκει το κομμάτι, κοινωρά και μου. Εγώ είχε που παραπάνω που δάμε λογικά, αν είσαστε γνωστοί μας, ξέρετε ότι είμαι πελάμενος με τους Villagers. Τυχαία έχει καιρό να ακούσω Villagers τέλος πάντων και προχτές που ακούω αν πάλω θα είσαι από Spotify μες τα αυτοκίνητα μου, μαλάκα επίντωσε που μόνον του το Spotify Villagers και ενώ είχα τα γιώσει ούλα μαλάκα επειδή έχει τώρα 5-6 μήνες να βάλω να ακούσω ας πούμε μαλάκα εγουστάρα όπως εγουστάρα παλιά ας πούμε μαλάκα και άλλο πω ρε φίλε και ενώ ξαναερωτεύτηκα με τους Villagers ας πούμε ενώ, ρε εγώ τούτο παθαίνω το γενικά με μπαντές που ακούω πιο παλιά και σταμάτησα για να διαστέλω να δεις ακούω και άμα εμφανιστούν ξανά random βίλια μου δεν θα θυμηθώ ξαναγουστάρω από την αρχή. Ναι. Αλλά εντάξει για λίγο μπάλε ας πούμε ξανά δηλαδή τώρα ρε το μου θα σου πω είναι ότι μπάντες όπως οι Villagers ναι. Για παράδειγμα οι Thrax Punks που έχουν έναν και ο άντε τρεις δίσκους επειδή έχει και 2-3 χρόνια που τους εμάθαμε τις μπαντές, ακούσαμε το τσίνι της. Ναι. Εν και να πεις έχουν μια δισκογραφία ολόκληρη και να την ακούω through the years. Εν και έχουν 15 δίσκους και 15 EP και συγκεκριμένοι. Μπράβο, ναι. Έχουν τσίντα, ξέρω εγώ, 30 κομμάτια. Και πολλά που είπες. Και περιμένεις, ναι, και περιμένεις. Και μόλις... Όλοι σκάλω δίσκο, απλά είσαι με περιέργεια. Και μπορεί να είναι και αυτό που μας ενθουσιαζεί με τις μπάντες που έχουν πριγεί ως mods, τους θεώσαν mods, ότι κατά πάθος αρέσκει μας το ότι είναι άλλος ήχος που άλπουμ σε άλπουμ, γιατί εν τούτον ενώ ως που να φύγει ένας δίσκος, έχεις ήδη γιώσει όλα τα προηγούμενα κομμάτια και αρέσκει σου κιόλας που να ξανακούσεις δίσκο της μπάντας, αλλά να σου δω και κάτι διαφορετικό, ας πούμε, και ηχητικά, ενώ σαν ήφος και ξέρω εγώ,
Σκεφτείτε τώρα, είναι μπορεί αυτό που μας αρέσει και κιόλας, ρε μάλακα, επειδή μιλούμε για μπάντες που είναι εύκολο να τις γιώσεις, γιατί έχουν πολλά κομμάτια. Έχουν, ας πούμε, π.χ. μπουρούντες μπάντες της ελληνικής που ακούμε, τους κόλους δίσκους μπορούς έχουν οι Planet of Zeus, ας πούμε, με τους mods που έχουν 5-4 που τους έχουν, ας πούμε, ενώ οι Nice Stalker, ξέρω εγώ, και ευκαλούν κάτι με τον κονύφος, ας πούμε, και λέει, α, ναι, μάλακα, ενώ το γιώσεις μόνο και για την καρή φουλ και ούρκο, που είναι πάντα που ήδη ξέρεις. Ναι, ρε, ενώ ξέρεις, μπορεί μεν να αλλάσουν ύφος, αλλά κάνουν το καλά, ρε, φίλε. Γιατί το δίσκο των τελευταίων των μότσο έβρα τον πιο γκραντζ. Ναι, πολλά πολλά. Που το βίντεο, ας πούμε, που ήταν πολλά πιο desert στο μότσο. Αλλά είναι και τα πιο εξίσου παιγμένα καλά, ας πούμε. Ναι, 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 αλήθηκε, αλήθηκε. Εντάξει, ρε, φίλε, το θέμα είναι ότι τώρα, στον επόμενο δίσκο των mods, να το συγκρίνεις με τούτο, με τον τελευταίο. Ναι, θωρεί και την πορεία της μπάντας σταδιακά, δηλαδή να μου παίζει στην αρχή και να μου παίζει τώρα, αλλά το transition μεταξύ ενός δίσκου με του επόμενου είναι πολλά περίεργο, γιατί για παράδειγμα οι Villagers, ρε φίλε, εγώ ήμουν πολλά περίεργος να δω είναι που ήταν να κάνω μετά που το ρίζα. Ναι, και εγώ το ίδιο, ρε μάνα, και εγώ το ίδιο. Γιατί, ρε φίλε, εντάξει, Stoner με κλαρίνα, παραδοσιακό στίχο κάποιες φορές, παραδοσιακό στίχο, ρε. Τώρα, το concept, το έναν το concept έπιαζε, τώρα είναι τέλος να το εξελίξεις. Μπράβο, και έκαμε κάτι πολλά διαφορετικό και παράλληλα πολλά στο context που είχαν πριν και πολλά ωραίο, ρε φίλε, πολλά ωραίο αποτελέσμα. Ας πούμε, να σκεφτούμε και εγώ, ας πούμε, όντας μουσική γυθκιό μας, ας πούμε, ενώ ασχολούμαστε με μουσική και όσο μουσική, λαλείς, μάλακα, πώς το έκαναν το πράγμα, πώς... Ρε φίλε, για μένα, ο συνδυασμός κλαρίνα με ξένο στίχο και φοβούντο έτσι ψηλό stoner παραδοσιακό μελωδίες πολλά ρίσκι, μεγάλο ρίσκο να πιάσεις, ρε φίλε. Πάρα πολλά, εννοείται. Γιατί τα κλαρίνα είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ελληνική κουλτούρα, να σου πω. Ναι. Δεν ξέρω να σε εξήσω, καταλάβει. Εντάξει, είναι και τυχαίο που μπορεί να ακούσεις και άλλες μπάντες που έκαναν κάτι παρόμοιο να βγαίνουν κάτι παρόμοιο και σας αρέσαν. Ενώ σου πηγή, για παράδειγμα, εμένα οι Μπαλοθάιζερ στην αρχή μ' αρέσαν. Ήθελα να ξέρω. Ναι, ενώ είναι το πράγμα. Είναι ωραίο και αναγνωρίζεις το μπράβο τους για την ιδέα, είναι for the effort, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Δεν χρειάζεται απλά να συνδυασίσουν τα αυτιά για να φτιάξουν ωραίο αποτέλεσμα. Θέλει και άλλα πράγματα, ας πούμε, και νόσο καλό να καταλάβει ο κόσμος το πράγμα. Ότι πάντες δεν έκαναν απλά το πράγμα, δεν συνδέσαν απλά δύο διαφορετικά universes μουσικά, ας πούμε. Ότι έκαναν το και καλά, ας πούμε. Ότι μπορούν να το κάνουν όλοι καλά το πράγμα. Ενώ πιάνω και εγώ εγκυθάρα και προσπάθω να φανταστώ του διστόνου ρελαίου που παίζω μέσα κλαρίνα και μπορώ να το κάνω, μπορώ να φανταστώ κάτι ωραίο, ας πούμε, που να μ' ακούτε ωραία στα αυτιά. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν και μέσα στην παράδοση το πράγμα. Ναι, είναι πολλά διαφορετικά, ήταν βίωμα τους. Όπως εμείς έχουμε μέσα στο γεύμα μας το Chevere Venture, το 3 και μια ντομάτα, αλλά έχουμε τα μέσα στο γεύμα μας, δηλαδή είναι κομμάτια που είναι η κουλτούρα της χώρας μας. Ναι, ρε, και μιλούμε για μια χώρα που έχει δυνατή παράδοση. Ζει πολλά ακόμα η παράδοση του Τσικάδο και πολλά διαφορετικό. Εμείς δεν το έχουμε τόσο πολλά τούτο. Δηλαδή... Έχουμε μες στο γεύμα μας και στο νου μας την Κυπριακή παραδοσιακή μουσική, τους ρυθμούς της και τις μελωδίες. Ναι, τούτο ναι. Έχουμε την υποσυνείδη, δηλαδή ξέρουμε τα πράγματα. Όπως και εκείνοι ξέρουν τα παραδοσιακά τα υπηρώτικα, ας πούμε, γιατί και εκείνοι αναγιωθήκαν που μωράζουν. Ναι, απλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ίσως στην Ελλάδα να έρχονταν σε άμεση επαφή με το ιδίωμα πιο συχνά, τέλος πάντων, και πολλά πιο ιδιωματικά. Ενώ να μην είναι απλά μες στο επίσης ιδιωματικό. Μιλώ για Παναήρκα, για Γλέντια, τον πράγμα στην Κύπρο δεν το έχουμε τόσο. Και παίζει πολύ διάφορα το να έχεις κάτι μες στο επίσης σου και να το ζεις έντονα τον πράγμα ή να γίνεσαι μέρος μιας τέτοιας εμπειρίας και να σου γίνεται βίωμα που τον τρόπο, όχι απλά επειδή υπάρχει στην παράδοση του τόπου σου. Μα εντάξει ρε φίλε, όπως θωρείς τώρα για παράδειγμα νέα παιδιά και νέους ανθρώπους να παίζουν γκάιντες και ενταούγια και κοδίθεται με παραδοσιακά πράγματα και στην Κύπρο έχουμε
Έχουμε ανθρώπους που χωρίς τους ότι αγαπούν την παράδοση ρε φίλε και παίζουν λεβέντικα τη μουσική. Ναι, είναι αλήθεια, σίγουρα, ναι. Και νέοι ανθρώποι, ας πούμε. Εν και να παραδείγα ότι όποιος παίζει παραδοσιακή μουσική στην Κύπρο με άλλος ανθρώπος. Αντίθετα, και στο μουσικό χωριό που πάμε και γενικά και που το Facebook πρέπει να θεωρούμε, γενικά που τα αλλάξει θεωρούμε ότι έχει πολλούς μίτσους που ασχολούνται με την παράδοση. Ναι ρε, εγώ γενικά θεωρώ παραπάνω μίτσους. Πώς θα δεις τώρα κάτι καμία πιάνει. Ναι, ευκάλλει τον τρότι να σαβείς πριν πόσες μέρες. Το επέλανες με κορασός γενικά νομίζω ότι ο κόσμος το σαβεί να κινηθείς έτσι το... Να έχει τέλος πάντων μέσα στοιχεία τέτοια. Ωπς, το ίδιο σαν το δισκάκι. Η μουσική του Μανί ρε φίλε έφεραν πολλά την παράδοση έκαναν την πιο πρόσιτη στα αυτιά μας. Ναι ρε, ο Άλεξ αμένει ξανεδάει ακόμα, το Άλεξ ο Πελός αμένει, ενώ σου παίζει... Ενώ σου έχει πολύ κόσμο που ασχολούνται με τα πιο παραδοσιακούς ήχους, όχι μόνο του τόπου μας ή της Ελλάδας, ξέρω γενικά με το World of Music. Εντάξει ρε, με λάβε μαλακές, έχει ρυθμούς που βαρβαδίλες στα παραδοσιακά. Ναι ρε μαλακά. Μην τα βγάλεις τη φορά, να μην κάνει ιδέες άλλοι, να κάτσε να τα συζητήσω μόνιμα, να κάνουμε τίποτα εμείς, να κάνουμε μπαμ. Μπαμ ή καμιά θρησκεία γενούρκα. Πάντως αν κάνουμε θρησκεία να μπορούμε να συναγωμάσταν και για lives ρε πέλε, γιατί με είσαι κλεισιός δεν έχει θέμα τώρα. Boom, motherfucker, τι θες εσύ να κάνει. Δεν μπορεί να είναι με κλεισιός, δεν έχω ιδέα. Τίποτε ρε, ένας μητροπολίτης μόρφου να μπορεί να ξέρω και φαίνω ότι τώρα πάνε ανακοινωθήκαν ένα μέτρα και θα μπορούν να λειτουργούν ούτε οι κλεισιές. Φκέν και φαίνω ότι οι εκκλησίες της ενορίας του τέλος πάντων να λειτουργούν και να βάλουν εκείνο στην ευθύνη και η αστυνομία δήλωσε ότι δεν μπορεί να ποινικά ότι είναι καλυμμένος, δεν μπορεί να κάνει κάτι ας πούμε. Δηλαδή ότι ο Μητροπολίτης Μόρφη είναι με κοφτή για να μου αποφάσισε η κυβέρνηση, εγώ και οι εκκλησίες να μην γυρών που είναι να δουλεύουν, να λειτουργούν. Γι' αυτό μου είσαι ας πέρα αν έκοφκαν εσένα ο νους σου πηγή και είσαι έναν παράκι. Για ο Μητροπολίτης Μόρφου καταρχήν θα έπρεπε να είναι και αμεγουένη. Για να μάνα του Θεού, ως πόσο είναι να πάει η κατάσταση με τον τι άλλο πρέπει να κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος για να καταλάβει ο κόσμος ότι ο άνθρωπος είναι καλά. Οι απόψεις του είναι απόψεις που συμμερίζεται ούλος ο κόσμος που αντιπροσωπεύει τη θρησκεία. Έχει άνθρωπος στην Κύπρο που πιστεύουν Το αστείο μου είναι πέρα από το που λαλείς για συγκεκριμένο. Το αστείο μου είναι ο αρχιεπίσκοπος ήταν που λαλούν τέλος πάντων. Γνωστός μαλάκας, εντάξει, γνωστός ηλίθιος άνθρωπος. Αρχιεπίσκοπος μου. Ναι, δεν που λαλούν ρε. Χρυσόστο. Ναι, γνωστός νου ας πούμε, εντάξει. Και ευκαιρία μου προχτήτσε. Ξέρεις τι μαλάκια. Ξέρεις το διαχειριστικό. Ναι. Τέλος πάντων, ευκέν προχτώ έκανε κάτι δηλώσεις μετά από τον Μητροπολίτη. Είπε ότι να του συνάξει, να του συνετίσει και ξέρω εγώ καλά. Είδα και ένα πώς προχτές πέρα έναν άνθρωπο που του, τέλος πάντων. Είδα πώς προχτές που λαλούσαν, να του το δώκουμε. Ενώ σου καταντήσαμε να λαλούν τόσο what the fuck πράγματα, ας πούμε, που τους το διούμε, άμα δείχνουν λογική, ας πούμε, καταλάβες. Όχι παιδιά, αν πάει έτσι, άμα άλλος ευλάκας και άμα δείχνει έναν ίχνος, μικρόν ίχνος λογικής, όχι, έμπρεα ρωδιάς ούτε εκείνο, ευλάκας ο άνθρωπος, τέλος ας πούμε. Ενώ ευκαιρία μπροστά να το αναγνωρίσουν ότι είπαν ότι να τους συνάξουν τους Μητροπολίτες, να τους συνετίσω με το θέμα του κορονοϊού, μπράβο ρε, θέκιο ρε φίλε, θέκιο η μισή Κύπρος πεινά. Τώρα η άλλη μισή Κύπρος πεινά έχει 7 μήνες και θέλει να του πούμε μπράβο τούτου γιατί αποφάσισε να συνετίσει τους παπάες της εκκλησιάς γιατί νομίζουν ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα του πλανήτη τον τελευταίο ένα χρόνο το να λειτουργούμε τις εκκλησιάς γιατί ο κόσμος πιστεύει. Οι οποίες, οι πλήστοι άνθρωποι που πάνε στις εκκλησιάς ρε φίλε είναι μεγάλοι άνθρωποι. Καλώς ή κακώς οι πλήστοι άνθρωποι που πάνε στις εκκλησιάς είναι μεγάλοι άνθρωποι. Ναι ρε, είναι ευάλωτες ομάδες. Δηλαδή και το πράγμα ρε φίλε, έπρεπε να γίνει λογική, ότι έπρεπε να... Στυλ, πιστεύουμε στο Θεό, μπορούμε να προσευχόμαστε έστω μας. Δηλαδή αντί να παροτρύνουν οι παπάδες το πράγμα στους πιο μεγάλους ανθρώπους που είναι και πιο επιρρεπείς ρε φίλε.
Ανθρώποι 70 χρόνων, 80 χρόνων, δηλαδή, είναι πολύ πιο εύκολο να τους επηρεάσει η γνώμη σου. Και αντί να τους παροτρύνουν οι παπάδες να μείνουν σπίτι τους και προσεύχονται, ό,τι θέλουν να κάνουν σπίτι. Εσείς ήρθαν να θα ανοίγουν και θα κλείνουν τις εκκλησίες και εγώ να τις ανοίγουν. Φίλε, για τον Θεού, πρωτόγωνα πράγματα, φίλε. Ναι ρε, θέλεις να πεις κάτι τους πιστούς πέτους ότι κάτσε μπροστάς και πάρ' το ρίκα θε κύριε να θωρείς και πάλι δουλεύκει ρε κουμπάρε. Πέτους έτσι ψεκανά ψεματού είναι να περάσει η ώρα ρε κουμπάρε. Anyway, λίγα τα ψεματά που λέει το κόσμο. Αλλά πέτους κάτι να τους προσταρεύσεις ρε μα, έφυγε άλλο και παίρνει όσον κόσμο στο λαιμό του για να λειτουργά τις εκκλησίες του ας πέρα. Μα κανεί δεν που νόμισες ότι είναι το πράγμα που κάνεις ρε. Θρησκεία ρε, λειτουργεί βασκά ρε, εντάξει, okay. Πόμπα πελάμος, δεν θα σχολιάζουμε τώρα περί θρησκείας, αλλά μάλακα εντάξει, συνεδεί και λέω τον νους σας να δουλέψει αν έμεινε νους που τόσο τόσο αρρωστημένα πράγματα που πιστεύκετε και ασχολείστε. Ειδικά που έχετε λόγο ρε φίλε που σας ακούν, γιατί το Μητροπολίτη Μόρφο ακούν τον. Ναι ρε. Για παράδειγμα. Εγκαταλάβεις το μόνο. Τέλος πάντων. Τώρα γιατί είναι νευριάσαμε έτσι εμείς τώρα. Εντάξει πρέπει να νευριάσουμε. Το πάμε σε κάθε εκπομπή να είναι clickbait, clickbait. Για μας και ο κόσμος ρε, για αύριο το θέμα online έξαλλοι παρουσιαστές. Ρε πρέπει να βρουν κάτι πόσες ώρα ρε μάλλον. Ναι ρε μάλλον, σκεφτείτε το και εγώ να ματσακρά κανένα εγκαστάρι τον μήνα να μπηλέ μου ρε. Να βάλουμε εδώ με το λόγο του που κάτω, κάνα έτσι δίπλα μας. Και ας ήρθουμε πολύ κόσμο, πειράζει αρτιά είναι να μας πει παιδιά, αλλά έτσι αχάρτη λικάκι να πει τον καφέ σας. Μα καλά ρε, και για μας, δεν μπορούμε να κάνουμε. Να πιες μικρόφωνο ρε μάνακα. Να πιερώσουμε μια πλατφόρμα άσυλα ραδιοφωνική, web radio, να κάνουμε και αμέντον το πράγμα, να είμαστε στο YouTube. Ρε φίλε, μα όχι ρε. Είναι πολύ πιο εύκολο να άλλος να πει να σε ακούσεις στο YouTube παρά σε δεν ξέρω το η αλήθεια για αυτό που ήθελα επίσης στο YouTube. Με το που θεωρεί ότι είναι, ξεκινάμε τα www.youtube ο αλλός και κάτι άλλο, αμέσως πιο δύσκολο να κάνει κλικ να μπει. Ναι. Παιδιά, εγώ το πράγμα μου με τον πίτσο θέλω να το συνεχίσουμε. Πάνω και ενώ θέλω εσείς οι 11 που είσαστε δάμε ακόμα. Την επόμενη φορά μου να το ξακάμουμε, να θα αρκεψω να το κάνουμε πάλι έτσι συστηματικά. Στείλτε το κοντά από εκείνα, όχι, δεν και κερδίζει κάτι αν μπει παραπάνω κόσμος, απλά για να μεγαλώσει, να μην παρέα, ας πω. Δεν ξέρω, εν τόλα λόγω για μένα, για να πιω την ικανοποίηση, ότι είναι ένας κόσμος, εν τόλα λόγω, εγώ ας πω να το κάνουμε κάποιος άλλο τσόντο σε κάθομαι να ακούσω το πράγμα, να μου αρέσει και να το στέλνω. Ξέρεις, ενός φίλου μας πέρα, αλλά έχουν τους πελούς, ας πούμε, ενώ ναι, γιατί όχι, δεν ξέρω. Ρε, επίσης, mainly για κάθε φορά που κάνουμε εκπομή προσπαθούμε να έχει ένα concept η φάση. Ναι. Οπότε, εσείς οι 7-8 που κάθε φορά να ακούτε την εκπομπή, λέτε μας ιδέες ρε. Για παράδειγμα, σήμερα το ξαναδούμε πιο ήρεμα το μάθια, πιο πέρασιτικά το μάθια. Είδατε τα concept κάθε φορά. Ό,τι προαιρείστε, παιδιά. Ό,τι προαιρείστε, παράγα, πώς δεν είστε. Ναι, άρεσε μου, άρεσε μου πολλά, μπράβο. Λοιπόν, να παραπέσουμε. Α, ρε, εκείνο που ήταν να σου πω πριν ήταν να κοράσω τώρα. Να κατεβάσεις έναν κομμάτι. Ό,τι δεν είπαμε πόψε, είπαμε το τώρα, νομίζω. Ναι. Και η πρώτη ερώτηση του της κουμήντας ήταν το, ήταν που προσπαθούσα να σου πω. Την ώρα μου έπαιζε μου τη λίγη. Μπράβο, ναι μου, γιατί ξεκίνησε. Ήταν να σου πω κατεβασίς το κομμάτι του Νάρις Πάρκη που θα ήταν διεύθυνες. Και όμως πέμουν ξανά, είμαι λαγαντό μικρόφωνο σου που πάει και ροτρεύει κύριε, αλλά πέμουν ξανά. Τώρα έχει ροτρέψει επειδή είπα ο δαχτύλο μου μπροστά μου το μόνος που θα πει καταλάβει. Εντάξει, πάρε φορά και πισκά γιάρος και φύγω από μικρόφωνο τέλος πάντων και ξαπέ μου γιατί ούτε εγώ ένα ακούσα τα. Είχαμε βάλει ένα κομμάτι Νάρις Πάρκη χτες. Ωραία, μπορεί δύσκολο τώρα, γιατί αν πω του λάπτοπ μου τώρα κατέβασε κάτι να κάνω έκρηξη και να προσπαθήσω να κάνω λίγη έκρηξη πάνω μου, τα είχα περκεί πάθω κακό, να σπέν, τα είχα να θέλει να μου κάνει ζημιά το λάπτοπ μου, ας πω. Άρα θα δώσω και δύσκολο. Ναι, λίγο δύσκολο, να κλείσουμε με τούτα που έχουμε εδώ με διαθέσιμα. Ξέρεις τα να μην τα λέω τώρα να σποιλάρουμε τη φάση. Έχουμε σκοπό να κλείσουμε με Γιάν Τίερσεν.
μουσικό πατέρας ο Γιάν Τίερσεν. Ήρεμο τραγουδάκι. Τε Γιάννα Λαφρό. Μπράβο. Ότι πρέπει για τον ύπνο. Για τη χωνέψη. Και μετά από Γιάν Τίερσεν να ακούσουμε Καλαρχέι στο Λαβ. Έτσι να σας καληνυχτήσουμε με τούτα, τέλος πάντων. Έτσι πάντα έχουμε το... Συνηθίζεται στην εκπομπή μας να αφήνουμε 2-3 κομμάτια για το τέλος και έτσι αφήνουμε εσάς με κομμάτια με μουσικούλα. Έχουμε να πούμε τίποτα άλλο ρε Πίτσο? Νομίζω πω τώρα, η πάντα όλα τα τελευταία 20 λεπτά. Ναι, ήταν μπέλα όμως, πόψε με, άρεσε μου πολλά, φαντάζομαι σε άρε Πίτσο, ήταν πιο ωραίες μας νύχτες που κάμαμε το πράγμα. Θέλω κιόλας, όσοι είσαστε εδώ, πρόσεξα κάτι δαμή που θωρώ και σταριστικά, ξέρω εγώ, η πρώτη φορά η προσέλευση ήταν τόσο μεγάλη, αλλά ήταν σταθερή μαλακά, δηλαδή είχε τον ίδιο κόσμο συνεχεία μέσα, ας πούμε, που φαντάζομαι πολλοί που σας που είσαστε εδώ τώρα ακούτε έτσι ώρα την εκπομπή, ας πούμε, και αρέσει και μου το πράγμα, είναι καλό γιατί βοηθά παραπάνω, ας πούμε, καλά κάνετε, γιατί βοηθά στο να μπείτε into the zone, ας πούμε, πιστεί μου βάλουμε ένα concept κάτω, είναι καλό να το ακούεις ολόκληρη τη φάση, ας πούμε, να... ναι. Ξέρετε, ξανά προτείνετε μας concept, δηλαδή να τα κάνουμε. Γενικά στείλτε μας, είτε στα προσωπικά μας, είτε στο Instagram των Καραντίνιας Χερμάνος. Ξέρω εγώ, στέλνετε μας suggestions, πράγματα να βελτιώσουμε, να αλλάξουμε, να κάνουμε κάτι που μπορεί να θέλετε, ακούσετε κάτι που μπορεί να ήταν καλό. Λαλείτε μας τις σκέψεις σας, μιλάτε μας γενικά. Πέραν που το ότι χρειάζομαι μικρόφωνο. Ναι, ναι, που τούτο είναι σταθερό να σπαινώ. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Αλέξ δεν ήθελε να μας ακούσει υπόψη, ότι πήγαινε απλά για να σου πει να πιέσει μικρόφωνο και φκήγε το κοπέλο, ας πούμε. Ενώ... Φασί, αρκετά να λέω ότι όντως είμαι στο πηγάδι. Ακούγεται που το πηγάδι, κάνει του δικουέντα, κουράζει μία. Είσαι με το πηγάδι, είναι το τέτοιο ηλίθιο, το διακοσμητικό, ας πούμε, μπορεί να είναι καν πηγάδα, ενώ είναι απλά ένα μέτρο, απλά διακοσμητικό, ας πούμε, καταλάβες. Είσαι τέτοια χρειάστος. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, παιδιά, να ακούσουμε ένα λοθικό κομμαράκι, Γιάν Τίερσεν και Color Haze. Ήταν πέλα όμως νύχτα, όψε, καληνύχτα, να περνάτε ωραία. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, τον σύλλο σας, τον κάτω σας, τους γονιούς σας, την γονιά σας. Εμένα το πίτσο. Και να τα πούμε... Υπέρχει να πούμε σύντομα. Την επόμενη φορά. Thank you guys, καλή νύχτα.
Mm-hmm.